Εδώ είμαστε. Και είχα πει δεν μπορεί. Τι αφού να περπατώντας χτύπησε στην πόρτα. Εντάξει, πώς πήγα να γυρίσω, τράκαρα στην πόρτα. Τράκαρα στην πόρτα. Ούτε ο Πέντρο δεν το έχει κάνει αυτό, ούτε ο Γουάρταλ το έχει κάνει. Ωραία. Μπαίνουμε μέσα να δούμε τι βλέπανε οι προηγούμενοι. Όχι, ούτε καν τι βλέπανε. Απλά αλλάζει ο Στέργιο τα παράθυρα και βλέπουμε εδώ αυτό το πράγμα. Προσθετικά στήθος. Αυτό προσθετικό δεν είναι. Δεν το βάζει και φαίνεται ότι έχει μεγάλο. Ναι, αυτό είναι. Εκεί καταλήξα. Αυτό βασικά βλέπουμε. Η μεριά του Χρήσανθου είναι αυτή. Δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο. Δεν παίρνω όρκο. Μάλλον δεν ξέρει να ανοίγει η παράθυρα. Ναι. Δεν είναι τα μόνα παράθυρα γεγονός που ξέρει να ανοίγει. Ο Μάριος είναι στην μπαλκονόπορτα. Το θέμα είναι το πέταξαν διαφήμιση σε άλλο. Ναι. Σπουδαίο. Αλλά πατήθηκε ρεπορτάζ το κλικ. Που διάβασαν. Πατήθηκε το κλικ. Αφού διάβασαν το σπουδαίο ρεπορτάζ αυτό. Έξυπνη φωτογραφία πάντως, εγώ τη βλέπω. Του έκανε εντύπωση η χαμηλή τιμή, δεν ξέρω. Το 90. Θέλει να πάρει για τον Πάτο ή για τον Ισόρροχο. Ο Πάτο που κάνει. Όχι, είναι σετ. Είναι 90. Όποιος καθόταν εδώ, ωραία. Δίνει 8,90 γι' αυτό. 19,90. 19,90. Για το σετ. Ναι, δίνει για το σετ. Ναι, μια χαρά είναι. Πολύ σε δουλεύει διαφήμιση. Το δεχόμενο να είναι σε ένα κολμάκι αυτό το έχει σκεφτεί. Εντάξει. Να ενώνεται. Λοιπόν, τα κλείνουμε αυτά. Τι λες. Αυτή τώρα σιγά, επειδή εγώ πήρα 60 και αυτή είναι 75. Εντάξει. Κλείστε τώρα λίγο να δουλέψουμε εδώ. Μπράβο τα παιδιά, τα παππούδια εκεί. Περνάνε καλά, είδες. Είδες οι παππούδες. Άρα, τρίτη ηλικία, ανέμελη. Ανέμελη, πάνω απ' όλα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Πείτε τα και εσύ μια φορά, παιδιά. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, ναι. Στο Λίμπερο, ναι. Με Σταύρο Κόλκα. Έχω το λαιμό μου, όχι τίποτα άλλο. Το κατάλαβα από χθες εγώ, αλλά δεν ήθελα να σου το πω. Τι σε κάποια είναι. Φάση που δεν σου έβγαινε η φωνή. Ναι, τι είσαι, κάτι έγινε. Εκεί στο μπάσκετ τα έδωσες όλα. Στο πεντάλεπτο εκεί. Ναι, εκεί ο Σχοινάς με έφαγε. Ναι. Ο Σχοινάς με έφαγε. Στρέφει ο Αναστασιάδης. Εκεί ο Χοντρούλης, εκεί ο Μηταράς, ήδη τρεις. Έχουμε τα πρόσωπά τους κανονικά, ρε παιδί μου, από χθες. Αυτή η περιγραφή. Εδώ είμαστε. Θα τα πούμε όλα. Θα πούμε για το χθεσινό του Βαρέλα που ανέβασε πρωτοαπριλιάτικο στο Instagram και όλη η Θεσσαλονίκη πίστευε ότι έχει ανανεώσει για 4 χρόνια. Εγώ το κατάλαβα όταν ήταν τα χρόνια. Κοινός μας γνωστό Σταύρο από εξωτερικό. Mm. Όχι απλά ξετρελάθηκε και πρόλαβε να μου στείλει 26 μηνύματα. Αχ, ανανέωσε για 4 χρόνια και τέτοια. Και του λέω, μη χαίρεσαι, του λέω, είναι πρωτοαπριλιάτικο. Όχι, όχι, λέει, το ανέβασε στο προφίλ του. Μου το έστειλε κιόλα και δεν το είχα δει. Και μετά, φίλε μου, συγγνώμη, αλλά είναι πρωτοαπριλιάτικο. Τι άλλο, τι έχουμε. Έχουμε πάω Καστέρα Τρίπολη. Είμαι τελικός. Θα δώσουμε εισιτήρια Στέργιο. Θα δώσουμε όχι για το ματς όμως με τον Αστέρα Τρίπολης, θα δώσουμε για το ΠΑΟΚ Λαμία, Κυριακή απόγευμα στην Τούμπα. 5 εισιτήρια και σήμερα, όπως και χθες. Πιθανότατα όπως και αύριο. Δεν παίρνω όρκο. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. 5 εισιτήρια και σήμερα για το ΠΑΟΚ Λαμία την ερχόμενη Κυριακή. 7.30 είναι αυτό το παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Χαμός θα γίνεται και εκεί νομίζω. Οπότε προλάβετε να στείλετε σήμερα και αν θα δώσουμε και αύριο και αύριο. Γιατί χθες στην Τούμπα είχε ουρές για το αυριανό μάτσο με τον ημιτελικό, με τον Αστέρα. Οπότε νομίζω κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και για την Κυριακή. Και γενικότερα από εδώ και πέρα, σε κάθε αγώνα που δίνει ο ΠΑΟΚ, πολλής ο κόσμος. Η ομάδα εντάξει προετοιμάζεται. Θα τα πούμε στην πορεία τι περιμένουμε για το αυριανό μάτς. Σήμερα η τελευταία προπόνηση. Έχουμε και πληροφορίες από τη μεριά του Αστέρα, να δούμε και εκεί πώς προετοιμάζονται. Θα πούμε για μπάσκετ, εγώ λέω, να βγάλουμε τον Νίκο στην πορεία, να μας πει λίγο τι γίνεται και εκεί. Και γενικότερα, εντάξει, υπάρχει επικαιρότητα, προφανώς. Συνεχίζεται να υπάρχει ένας χαμός με υποψήφιους, με δημάρχους, με δημοτικούς συμβούλους. Πω, αυτό πια είναι σαν αυτή την εταιρεία τη γνωστή που δίνει κάτι ροφήματα τέτοια. Ναι. Δεν είναι κάπως έτσι. Πόλη είναι δημοτική σύμβουλη και όλοι είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Σταύρο, εσένα πότε θα σε δούμε κάπου, θεωρείς. Στα επόμενα 2 χρόνια. Όχι, όχι, 2. Πιο μετά. Στα επόμενα 10. Για δημοτικό σύμβουλο, κάτι. Όχι, εντάξει. Τώρα πρώτα απ' όλα κατάλαβα για δημοτικό σύμβουλο. Δήμαρχος και πάνω. Κατευθείαν. Μα. Οκ, okay. Πότε υπολογίζεις. Στις επόμενες νομίζω θα είμαι έτοιμος. Δηλαδή σε 4 χρόνια, ας πούμε. Ναι, θέλω να εκφυλιστεί εντελώς η διαδικασία. Σε 5. Ναι, 5 χρόνια είναι το δίμα. Μα συγγνώμη, παιδιά, εντάξει, ωραία. Εντάξει, θα το μάθησα, αγαπητή. Τίποτα μικρή. Ψήφισες ποτέ. Αγάπη, έλα να πούμε την ιστορία που ψήφισες. Όχι, δεν θέλουμε να την πούμε. Όχι, δεν θέλουμε να την πούμε. Θα σε ψηφίσω. Άκου να δεις, θα μεταφέρεις. Να σου δώσω το φακελάκι. Ρίξτε το για μένα. Με GPS. Έλα. Φακελάκι σου, γαμός, αγάπη, όταν πήγες να ψηφίσεις. Τώρα. Έτοιμο ήταν, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Άστο. Θα κατέβει ο Σταύρος, θα το στηρίξουμε. Θα κατέβω εγώ σαν δήμαρχος. Ναι. Θα κάνω ένα ψηφοδέλτιο πολύ δυνατό. Ναι. Εντάξει.
και θα τους κάτω από 50% στην πρώτη γύρω είναι αποτυχία. Α, δεν μπορώ να σε ψηφίσω εγώ εσένα. Θα μεταφέρεις τα δικαιώματά σου, αγαπή. Θα τα πάρεις από τη Σουρδινία που ανήκεις. Ωραία, και θα τα φέρεις εδώ. Ωραία, αυτό κατανοείς. Οικογενειακός, είναι και μεγάλο σόι. Είναι και μεγάλο σόι. Είμαστε πολύ μεγάλο 230... σόι. Είμαστε πάρα πολύ μεγάλο σόι, ξέρεις. Είμαστε 750 άτομα σοβαρά. Mm. Αλλά δεν ξέρω αν θα σε ψηφίσουν. Δηλαδή. Το λέω με βαριά καρδιά. Μα δεν θα έχω πολιτική, ναι, τέτοια. Καμία. Όχι, όχι, δύσκολα. Θα έχω από όλες τις δυνάμεις. Δύσκολο να τα φέρουν εδώ. Για θα έχω παρουσίδες, Αργιανούς, Ηρακλειδής, θα έχω... Δεν είναι αυτά τα κριτήριά μας, Σταύρο. Πασόκι... Όλοι μαζί είναι ένα μέσο. Σιζέ, όλοι μαζί θα είναι. Ωραία, θα σκεφτώ. Θα δίνεις και κίνητρο για να σε ψηφίσω. Ωραία, θα σε ψηφίσω. Θα φέρω και τα χαρτιά μου από τώρα. Mm. Ωραία, εντάξει. Φακελάκι με κοσάρικα, όπως κάνουν στο Μαχαλά παλιά. Αν περιμένει Σταύρο την ψήφο της αγάπης... Όχι ότι δεν θέλει, θέλει, αλλά μην είσαι πολύ αισιόδοξο. Εντάξει τώρα. Το έχεις πιστεύω. Όχι, εγώ θεωρώ το Σταύρο θα είναι έτοιμο στις μεθεπόμενες εκλογές. Το έχω πει. Οι μεθεπόμενες είναι πολύ μακριά. Σε μια δεκαετία. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι θα είμαι δήμαρχο σε μια δεκαετία ή ήδη 5 χρόνια. Αυτά να το κανονίσετε από τώρα. Δηλαδή, προετοιμαστείτε, βάλτε εκεί, κατεβάστε τον έναν, τον άλλο, τον παράλληλο. Βάλτε και η Νέα Δημοκρατία να θέλει να πάρει τη Θεσσαλονίκη μετά τα όσα έχει κάνει. Βάλτε το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τα δικά του. Βάλε, ξέρω εγώ, και ανεξάρτητα. Τίποτα. Εγώ θα τις πάρω. Με πολύ νορμάλ τρόπο. Θα πείσω. Θα με βάλεις στο ψηφοδέλτιο. Δημοτικό σύμβουλο. Όχι. Έχεις και να το ξεχάσει. Όχι, είσαι στο γραφείο επικοινωνίας. Στο γραφείο τύπου. Μου κάνει. Ναι. Λιγότερες ευθύνες. Άμα πάει κάτι στραβά, θα κατηγορούν εσένα. Όχι το γραφείο τύπου. Λέμε, ρε παιδί μου, το έργο σου δεν πάει όπως το θέλεις. Σε πολεμάει η Αθήνα. Σε πολεμάει η Αθήνα, όχι. Η Αθήνα θα με πολεμάει, αλλά είμαστε τόσο σκληρός πυρήνας πλέον εδώ που γενικά σαν πολίτης Θεσσαλονίκης. Έχεις κάτι στο μυαλό σου, έτσι, κάτι επαναστατικό για την πόλη από τώρα. Βεβαίως και έχω κάτι επαναστατικό για την πόλη. Μην το πεις, γιατί μπορεί να σου παίρνουν το ιδέα. Όχι, απλά δεν να είναι... αλλάξει η μορφή της πόλης, έτσι. 100%. Έχω. Θες να το μοιραστείς μαζί μας ή είναι νωρίς ακόμη, πιστεύεις. Γιατί να του ανοίξω τα μάτια, προεκλογική περίοδο έχουμε. Τα μπράβο, μπορεί να σου πάρουν την ιδέα και να το παίξουν έξυπνοι μετά. Ναι. Τίποτα, τα παιδιά δεν μπορούν. Είναι όλοι εκεί στο 10-12%, εκεί είναι όλοι. Εσύ πόσο θες, 50 και πάνω. Αν έχω κάτω από 50% είναι αποτυχία στον πρώτο γύρο. Δεν μιλάμε για το 83-84 το δεύτερο. Μη σου πω και 100, ρε παιδί μου, ούτε ένας να βρεθεί. Ναι. Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι στο μεταξύ αν έχεις πάνω από 50 από το πρώτο γύρο τελειώνει. Ναι, τελειώνει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα δεν θέλω δεύτερο γύρο. Χωρίς δεύτερο γύρο. Στόχος μας είναι να μην έχουμε δεύτερο γύρο δηλαδή. Ακριβώς. Ωραία. Σε 10 χρόνια πόσο χρόνο θα είσαι? 53. Στα 5 είπα θα κατέβω. Ρε, αποφασίστε στα 5 ή στα 10. Ο Στέλιος λέει στα 10. Εσύ ο οποίος έχει απολυθεί πριν προσληφθεί από γραφείο τύπου. Εντάξει. Ναι. Εγώ δεν θέλω. 48 χρόνων. 48, εντάξει. Καλύτερη ηλικία. Όριμη. Πιο παραγωγική, όριμη. Όριμη. Είναι συνδυάζεις παραγωγή και οριμότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ θα κάνω διαχείριση στελεχών. Δεν θα το παίξω σφίχτης. Τα ξέρω όλα. 29 τομείς έχει ο Δήμος. Δεν γίνεται, τα ξέρεις όλα. Θα κάνουμε μια ομάδα με 29 στελέχη top. Ποια είναι τα καλύτερα σε κάθε τομέα. Αυτός. Και θα είσαι ο ηγέτης. Εγώ θα είμαι, όχι ο ηγέτης, ο μπροστινός. Ο διαχειριστής. Εντάξει. Για το καλλιτεχνικό κομμάτι θα πάρει στα Σλαμά, λέει, πληροφορίες. Όχι. Ξεκάθαρα. Συναυλίες και όχι. Πιο πολλές πιθανότητες έχει να είναι. Θα σου το καταλάβεις τώρα. Η Αναστασία. Ο Φωτιάδης, αυτός που έλεγε φήμες, φήμες, μην άκουσες τις φήμες. Ναι. Δεν το ξέρω το κομμάτι, παραδόξως. Ναι. Αυτό ποιο παράγωσε στα Σλαμάς. Όχι. Τίποτα. Η ομάδα μου θα είναι πραγματικά γαλάκτικος. Δηλαδή βλέπω τα σχήματα που κατεβαίνουν. Ωραία, ακούγεται Σταύρο. Βλέπω τα σχήματα που κατεβαίνουν και γελάω. Έχω ένα θέμα με την τρίτη ηλικία, δεν με υποστηρίζει, γι' αυτό θέλω να πλησιάσω λίγο ακόμα. Μια πενταετία. Δεν είμαι η χαρά της γιαγιάς. Όχι, δεν το λες αυτό. Όχι, όχι. Έχω μια αδυναμία εκεί. Αλλά μέχρι τότε δεν έχει αλλάξει και η γενιά του γιαγιά. Θα τη σπάσω 5-6. Θα έρθουν οι πιο κοντινές σε εμάς. Θα έχουμε τέλος πάντων μια επιτυχία. Ωραία, πράγματα. Ναι. Εύκολο, το σλόγγαν ψάχνω. Εντάξει, 5 χρόνια έχει, θα το δουλέψει τα 5 χρόνια. Ναι, δεν είναι, είναι όλα κλισέ. Θα το σκεφτεί, μη στεναχωριέσαι. Θα το βρει. Ναι, σκεφτείτε κι εσείς όμως, έντε και το μηχανισμό μου. Πείτε ένα έξυπνο, όχι Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θέλω να μπλέκομαι πολιτικά. Δεν έχουμε τέτοια. Μιλήσει για χρήματα ακόμα, Σταύρο. Τι νοεί. Για να πούμε στο μηχανισμό σου. Άρα να ξοδέψει το θεά ουσία τώρα. Και για άλλα χρήματα. Ανήκει ήδη στο.
στο payroll του Δημάρχου. Ανήκω για μια συγκεκριμένη δουλειά. Στο payroll του Δημάρχου, κάτσε ρε. Έτσι αρέσει τον κόσμο. Τι ζούμε. Δεν ανήκει στο payroll. Του Δημάρχου. Όχι, ανήκω στο payroll του ΠΑΟΚ 24. Στον Δημάρχου είναι μια άλλη δουλειά. Στο Λίμπερο δεν ανήκει. Ναι. Θέλει και τρίτη δουλειά. Θε να βάζει καμία κατάρα από κανέναν άνεργο. Θε του εν δυνάμει Δημάρχου. Ο κύριο Λίμπερο βάζει για δήμαρχο. Όχι, ο κύριο. Έλα, κύριε Λίμπερο, τι γίνεται καλά. Ο διευθυντή ανάπτυξη του σταθμού. Μάλιστα. Και ο ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ 24. Θε και τρίτη δουλειά. Ναι, θα βγούμε λίγο στην αγορά. Όχι, θα βγούμε για ένα καφέ μετά την εκπομπή να κουβεντιάσουμε λίγο το πλαίσιο συνεργασία και τι δύνασε να μου προσφέρει οικονομικά. Οικονομικά. Γιατί μιλάμε για δουλειά υψηλού επίπεδου τώρα. Δηλαδή, ξέρεις τι δύναμη έχει η επικοινωνία και τα μέσα. Ναι. Δηλαδή, από το 50% το 15% θα ανήκει η δουλειά τη δική μου. Τέλος πάντων, να έχετε το νου σας λοιπόν όσοι ακούτε, θα κατέβω δήμαρχος στις επόμενες εκλογές. Και δεν είναι πρώτα πηλιά, είναι δεύτερα πηλιά. Δεν έχουμε, δεν είναι ψέματα δηλαδή. Καλά, εμείς γενικά χθες δεν το δουλέψαμε αυτό με το ψέμα και τα κρύα αυτά. Μόνο τα... δεν θα μην. Α, ναι, εντάξει. Δεν νορμά. Ψάρωσε ο κόσμος. Ψάρωσε κάποιος. Δεν ψάρωσε, είναι τόσο ουτοπικό. Τέλος πάντων. Δεν ψάρωσε ο κόσμος. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Λάρισα για τα εισιτήρια, γιατί θα ισχύσει μάλλον για τα εισιτήρια με τον ΠΑΟΚ. Αχώνονται. Ναι. Αχώνονται. Λοιπόν, η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει ότι όπως μέχρι σήμερα δεν διαθέτει εισιτήρια για τους οπαδούς των αντιπάλων λεγόμενων μεγάλων ομάδων και το ίδιο θα ισχύσει και τώρα. Ειδικά για το παιχνίδι με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα υπάρξουν εκδοτήρια στο γήπεδο ούτε την ημέρα του αγώνα ούτε τις προηγούμενες ημέρες. Στο γήπεδο θα εισέλθουν μόνο όσοι διαθέτουν εισιτήρια διαρκείας. Όσοι θα προμηθευτούν εισιτήρια ημέρα από τα γραφεία τη ΠΑΕ Κύπρου 72 με τις νόμιμες προϋποθέσεις. Δεν μας κοντινιάσει, φεύγουμε. Που συνεπίζει όλα τις ώρες. Είναι εισιτήρια ημέρα αυτά. Δεν θα διατεθούν από τα γραφεία ομαδικά εισιτήρια παρά μόνο μεμονωμένα. Δωρεάν θα εισέλθουν παιδιά από 12, ναι. Τα ίδια ακριβώς θα ισχύσουν και για τον αγώνα με την ΠΑΕ Ολυμπιακός στην τελευταία αγωνιστική. Και μετά για τις τιμές των εισιτηρίων. Τώρα από δήμαρχος ξαφνικά πρέπει να πέσω. Να ρίξω το επίπεδό μου και να. Ρίξω το επίπεδό σου, προσγειώσω το σήμερα. Γιατί σε 5 χρόνια είναι ο δήμαρχος. Ναι. Θα διατηρήσει το ρόλο σου που έχει τώρα, όταν γίνει δήμαρχος. Όχι, θα το αφήσει εντελώς. Άλλη δουλειά. Θα έχει τρώσει. Φίλε, εταιρεία είναι. Θα έχει τρώσει ο ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια. Επιχείρηση. Θα είναι όλα αυτοματοποιημένα. Το μαγαζί σου βαρό. Τι έχουμε θέμα με τη στάθμευση. Έλα εδώ. Έλα εδώ, γορμητή. Τι λογισμικό είναι αυτό. Πώς ήταν πριν, πώς είναι τώρα. Πάμε παρακάτω. Έλα εδώ. Έχουμε θέμα με την καθαριότητα. Πόσα σκουπιδιάρικα είναι χαλασμένα. 1, 2, 3. Πόσα θέλουν τόσα. Πάρε, κάσου. Με έχεις ψήσει να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Θέλει να κάνει γήπεδο ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Θα κάνει γήπεδο ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Μα βρήκαμε μια αρχαία χέστρα. Δημόσια ολιτήρια. Με αρχαίες χέστρες. Μια αναπαλαίωση, μια έτσι. Εντάξει, εκεί κοίτα, που τώρα το πάγκι τη είναι... και μία εκεί που ήταν. Μην υπάρχει το θέμα του γηπέδου. Ναι, μην υπάρχει το θέμα του γηπέδου σε 5 χρόνια που θα είσαι δήμαρχος. Δεν είναι ανάγκη. Τι? Το θέμα του γηπέδου να υπάρχει και τότε. Δεν βλέπω αυτή που είναι να μπορώ να το. Άμα είναι να πάει 5 χρόνια μετά. Δύσκολα. Από ό,τι είδα μάλιστα στην ανακοίνωση υποψήφιου δημάρχου, μίλησε για ανακαίνιση τη Τούμπα. Μάλλον κάτι έχει χάσει. Έχει χάσει ένα επεισόδιο. Ναι. Σημαντικό επεισόδιο, βέβαια. Σημαντικό επεισόδιο. Άμα, εντάξει, ο ηγέτης του κόμματος που υποστηρίζει είχε πει. Κάνει επιτυχία στον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, είχαμε αποκλειστεί. Λογικό. Εντάξει, τα παιδιά κάθε μέρα, τι κάνουμε. Τώρα. Λογικό. Ναι. Ότι ο συγκεκριμένος έπιασε το στόμα του στον ΠΑΟΚ πριν το μάτς και κερδίσαμε, ίσως είναι και το πιο μεγαλύτερο παράσημο για την ομάδα του Λουτσέσκου. Ναι. Γενικά, εντάξει. Εγώ στο έλεγα χωρίς πλάκα ότι έχω. Αυτή η διαρροή που βγάλανε ότι συνάντησε ένα παιδί, το είδατε αυτό. Αυτό είναι ό,τι πιο. Ό,τι πιο έχω ακούσει. Άγαλε στεριό. Αυτό που του το είπε αυτό να το βγάλει, πληρώνεται. Εκεί θα είναι το ατούσο όταν κάνουμε διαπραγμάτευση. Κατάλαβε. Για πες λίγο τη διαρροή. Θα ντρεπόμουν, Σταύρο, να βγάλω το τέτοιο πράγμα. Υπέρ σου. Ναι, εννοείται. Συνάντησε ένα παιδί. Ναι. Στη Σταυρούπολη. Στη Σταυρούπολη, και όχι στην Ελλάδα. Στη Σταυρούπολη. Ναι. Και του είπε το παιδί. Ας το ονομάσουμε Κάσπερ, το φάντασμα. Κασπερίδης. Ο Γιώργος Κασπερίδης, είναι το παιδί αυτό. Ναι. Και είπε ότι δεν σε ψηφίζω. Ναι, γιατί είσαι Ολυμπιακός. Γιατί είσαι Ολυμπιακός. Ναι, λέει, αλλά. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και το παίρνει και δίκαια. Και, δίκαια. Και το πιο αδιαστικό είναι ότι στο τέλος της τοικομηθείας της σύντομης λέει το παιδί, ναι. Ο Κασπερίδης, αφού είναι έτσι μπορεί και να σκεφτώ και να σε ψηφίσω. Δηλαδή λίγο ρε παιδιά, λίγο τσίπα. Λίγο τσίπα. Δηλαδή... Μέχρι εκεί που λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα, πήρε δίκαια, βάλε μια τελεία και παίρνα το. Και παίρνα μην ξαναβάλει πάλι... το παιδί να λέει, πάλι... αφού το λες έτσι, θα σκεφτώ να σε ψηφίσω. Πω από τι επιχείρημα, ρε φίλε. Μπράβο, ευχαριστούμε που το είπες, ρε φίλε. Που έχουμε να χάσουμε από τότε που, ξέρω εγώ,
πήγα να πω στον μπαμπά σου, αλλά. Μην τον συζητάμε πρωί-πρωί. Ναι. Δηλαδή. Δεν είναι το ο επικοινωνιολόγος που το έχει κάνει αυτό. Πρέπει να. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε υπέρ το. Να μην απολύονται άνθρωποι, να κρατάνε τις δουλειές τους, να κάνουν, να ράνουν. Αυτόν διώξτονα, ρε φίλε. Αυτόν που το έκανα, αυτόν διώξτονα. Εγώ να σου πω κάτι. Αν τον διώξεις, ψηφίσου. Όχι, όχι. Εγώ είμαι με το επικοινωνιακό team του συγκεκριμένου. Δηλαδή κάνουν οι άνθρωποι έναν αγώνα. Για να χάσουν τις εκλογές. Όχι, για να φτιάξουν ένα προφίλ. Ναι. Και πάει ο πρόεδρος. Δεν ξέρω αν το είδες που πήγες μια συγκέντρωση και φώνες τα παιδάκια. Πού είσαι εσύ. Και τα διαλύει όλα δηλαδή. Παράσουσε μια άκρη του επικοινωνιολόγου να είναι έτσι. Με μια ψηλή φωνή που του μίλησε και της λέει «Α, δεν κάνει ναι, αυτό, δηλαδή, αν είναι στην γωνία ο επικοινωνιολόγος, δεν κάνει την άλλη νόημα για πέντε τεπών. Κάνει έτσι πέντε. Δεν τον έχει πει ο επικοινωνιολόγος, θα κάνεις την ψηλή φωνή για να μιλήσει το παιδάκι. Αυτό πάλι. Δεν είναι το παιδάκι δύο μηνών, είναι 5-6-7-8 χρονών. Δηλαδή που είναι με έναν κονδό. Και κοιτάνε τη στίβα με τα τούβλα όλο απορία. Την έχει δει εκείνη. Εντάξει. Πιστεύω ότι αυτά είναι πρωτοβουλίες του Προέδρου. Δεν υπάρχει. Δεν είναι, τον είπε κάποιο. Οι επικοινωνιολόγοι του πραγματικά αυτοκτονίστε, ρε. Δεν είναι κακό. Πεθάνετε σε παγκάκι. Κάνετε κάτι τέλο πάντων. Δηλαδή. Ξαναλέω, νομίζω ότι δεν είναι δικιά του ευθύνη. Δουλεύουν, προσπαθούν, αλλά τα γκρεμίζει όλα με τη μία. Να σου πω κάτι τώρα. Στα ίσα. Ετοιμάζει ό,τι ετοιμάζει. Βγαίνει βόλτα στη Τσιμισκή. Στην εχθρική Τσιμισκή είναι η αλήθεια. Αν περπατούσαμε εμεί τώρα, πόσο άτυχοι είμαστε. Περπατάμε τη μισή μέρα στη Τσιμισκή, μια φορά δεν το πετύχαμε. Τέλο πάντων. Κατάλαβε τι θα πει. Ναι, ναι. Και μιλάει στην κούκλα. Τον είπε ο άνθρωπο, ο συνεργάτη του, μίλα στην κούκλα. Όχι. Όχι. Τον είπε, βρες το κουράγιο. Ναι. Έχουμε δίπλα 20-50 μπράβου, αν γίνει κάτι μα. Ναι. Πάρε και το ύφο που έχει στο μάτσο. Ναι. Αν δει ένα βίντεο, το έχει δει που περπατάει ναι, έτσι, αυτά. Εντάξει, οκ. Και κάνει μία βόλτα, 10 μέτρα. Και μιλάει στην κούκλα. Τι να κάνει πλέον. Τα διαλύει όλα. Πάει, πάνε όλα. Πάει όλη η προσπάθεια, πάει όλο το πλάνο. Δεν είναι ο επικοινωνιολόγος ο Κόπερφιλντ. Εντάξει. Κάνει έχει μερικά. Κάνει και εγκλήματα όμως. Ναι. Ναι, αλλά είναι και αυτό που λέει ο Στέλιος. Τα διαλύει και ο ίδιος μόνος του όλα. Εννοείται, Θανάση, ότι θα είμαι καλύτερος από τα χιλιάδες και τον Τροφανό. Δεν τους βλέπω. Τι να συζητάμε τώρα, την αλφαβήτα. Θα περνάμε και ωραία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα περνάμε ωραία. Θα βρεθεί ο τρόπος, θα περνάμε ωραία. Θα έχετε ένα κουρασκευό όπλιο από το Hollywood Direct με 5.000 μοντέλα. Μέσα. Τι ωραία. Ναι. Δηλαδή θα βρούμε τρόπους να περνάμε ωραία. Περιμένω με αγωνία να περάσουν αυτά τα 5 χρόνια. Ναι, από τα 3 θα ξεκινήσει η προεκλογική. Τα 5 μέρα με ενδιαφέρον για να το πράξεις. Ήδη ενημερώνουμε το κοινό, θα κατέβω για δήμαρχο στις επόμενες εκλογές. Μην γελάς. Κάτσε να θυμηθώ να μεταφέρω τα εκλογικά μου. Γιατί τα έχω στην Πολύχνη. Ποια Πολύχνη, σε εδώ. Όχι, Πολύχνη Θεσσαλονίκη. Τι Πολύχνη, εγώ μου. Ακόμα εδώ. Εντάξει, μεταφέρω τα. Στο Παύλο Μελάδο. Δηλαδή θα γίνει χαμό όταν βάλει. Θα πολλοί κόσμοι μεταφέρει Θεσσαλονίκη, τα κάνω από τώρα. Ναι, από τώρα στο λέω. Δεν τα μεταφέρει έτσι που θε να πα. Θέλω να πάω κέντρο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να δείξει πράγματα. Δεν έχω. Δηλαδή... Θα βοηθήσει για να τα φέρουμε δηλαδή, για να πάρει ψήφου. Ναι, δεν είσαι Δήμο Θεσσαλονίκη, εσύ. Εγώ και να τα φέρω τα χαρτιά μου δεν είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι Πηλαία. Πάλι εκεί τα ψηφίζω. Δεν είσαι Πηλαία, είσαι λίγο πιο κάτω. Πηλαία είμαι, σοβαρά. Δεν είσαι Πηλαία. Α, μα τα μεταφέρω εκεί είναι. Θα ανεβάσουμε ένα στενό πιο πάνω σου, το ξέρω που είσαι. Τα μάτια. Ωραία, το βρήκαμε και αυτό. Αυτά δεν είναι προβλήματα. Το σόι που είναι, όγκο. Στην Κουζάνη. Αυτό τώρα το βγάλουμε δίπλα Θεσσαλονίκη. Και δεν θέλουν κιόλα να έρθουν, οπότε. Γιατί δεν θέλουν, τι ακριβώς κάνουν. Υπάρχουν κίνητρα εκεί. Αυτό μας τεγόνονται κάθε φορά που συνάνε. Υπάρχουν κίνητρα εκεί, δεν είναι. Τι κίνητρα, ήταν τον πεζόδρομο, πήγαμε σήμερα, λέω θα έχει κόσμο. Τώρα αγάπη, είναι... Ο στενός κύκλος, όχι το όλο το ζώο, ρε παιδί. Ο στενός κύκλος εκεί είναι, θέλει, είναι 300 άτομα. Σκληρά εκεί. Τι. Στενός, ρε παιδί μου. Ρε, μόνο η οικογένειά μου είμαστε 15 άτομα. Πλάκα μου κάνεις με τις αδερφές, τα νύψια αυτά. Τι, είμαστε μεγάλο ζώο, παιδιά. Σοβαρά τώρα, χάνεις πολλούς ψήφους. 750. Το λιγότερο. Ξέρεις ότι κυνηγάει ένα βιβλιοφ 5.500 ψήφους και η αγάπη μόνο το σου έχει 750. Και παραπάνω. Δεν φαντάζομαι τι κάνω στην Κουζάνη τώρα. Το Γαβριλέικο. Θα σα πω καταρχά. Φαντάζομαι τι κάνω. Πρώτον είναι. Γαβριλέικο είδε. Και δεύτερον, έχουμε κάνει. Όταν ήμουν. Έχει 10 χρόνια. Είχαμε κάνει. Σοβαρά σα μιλάω. Πάρτι για να γνωριστούμε μεταξύ μα τα μακριά ξαδέρφια. Γιατί είμαστε τόσο πολλοί. Είχε μια κέντρα και. Σοβαρά. Είχαμε κλείσει ολόκληρο μαγαζί και είχε γίνει αυτό. Είχε γεμίσει ένα ολόκληρο μαγαζί. Το σόι. Εννοεί από αυτά που κάνουν γάμο. Πώ είναι, ναι.
Όχι ένα μπαράκι. Όχι, όχι αυτό. Αυτό που κάνω κάπως. Και ήμασταν όλοι εκεί. Ποντιακά έπαιζε, δεν υποθέσαι. Τι θα έπαιζε, βλάχικα θα έπαιζε. Όχι. Απλά, ναι. Σκληρά ποντιακά. Αυτά. Εννοείται. Για το σόι της αγάπης. Πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα. Έχω συγχωριστεί που βλέπω αυτό βασικά γιατί δεν το είχα δει. Ναι. Τώρα τι. Από καρκίνο μέσα σε 3 μήνες. Καθάρισε ο άνθρωπος. 62 ετών. Ο Βασίλης. Μπαμ μπαμ. Η αρρώστια συγκεκριμένη. Να δούμε πώς θα βρεθεί. Τρόπος να αντιμετωπίζεται. Αυτό ρε φίλε πραγματικά δεν το καταλάβει. Πώς γίνεται να μην έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Πώς γίνεται. Δεν ξέρω. Τίποτα, εντάξει. Η απάντηση είναι όσο και να είναι κοινή είναι και εύκολη και όταν είναι δισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια όλο αυτό το σύστημα, τα κέρδη από καρκινοπαθείς, φάρμακα, νοσοκομεία, νέα φάρμακα, έρευνες, μπορεί να είναι και, όχι μπορεί, 3 εκατομμύρια ευρώ είναι ο τζίρος και δολάρια. Αυτό δεν λέει λογική όταν υπάρχει κλωνοποίηση του κυττάρου ή φτιάχνουν έναν άνθρωπο από το μηδέν. Εντάξει, είναι λίγο έως πολύ παράξενο που... Ο Στέλιος μόνος τώρα αποκάλυψε δημοσίως ότι οι φαρμακευτικές και γενικά η παγκόσμια πολιτική σκηνή δεν αφήνει τον καρκίνο να εξαπλώνεται για να κονομάει. Μόνο εδώ, αυτό δεν είπες τώρα. Αυτό είναι. Ναι, εντάξει. Όχι το απορρίπτω ως ενδεχόμενο, αλλά πολύ έτσι απλόχερα το είπες. Εντάξει, έχει λογική αυτό που λέει βέβαια. Δεν όλα έχουν λογική, αλλά βγαίνει ένας γιατρός, θα μας ξεφτυλίσει. Ας μην βγει ο γιατρός. Ας μην βγει ο γιατρός. Την παρέμβασή του. Ναι. Και ας πάμε στο διάλειμμα. Ας πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, καταρχήν δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λαμία Κυριακή, γήπεδο Τούμπας. Στις 7.30 το απόγευμα, μια τούμπα που θα είναι κατάμιστη για ένα από τα τελευταία φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ναι. Μετρημένα είναι. Το πρώτο είναι το αυριανό με τον Αστέρα Τρίπολης. Και το δεύτερο είναι την Κυριακή με τη Λαμία. Οπότε μέσα σε διάστημα 5 ημερών αγάπη, 2 μάτσι ντούμπα. Δεν είναι άσχημα. Καθόλου νομίζω. Και με βάση και την ανακοίνωση της Λάρισας, μετά δύσκολα στη Λάρισα. Δεν ξέρω μετά θα υπάρχει το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό 21 Απριλίου. Και μετά είναι τελευταία αγωνιστική. Και μετά είναι το μάτσι με τον Μπας Γιάννενα. Ναι. Η ρεβάνς στην Τρίπολη και ο τελικός. Κάτσε Αριστέριο. Να πάνε όλα καλά και μετά το εννοείται να πάνε όλα καλά, αγάπη, εντάξει. Ρίτσες Καζίνο, εκεί άλλος χαμός. Λοιπόν, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 5-45-26, 5 εισιτήρια θα δώσουμε και σήμερα. Όντως γίνεται ένα χαμός και στο Ρίτσες Καζίνο. Άλλη μάχη για εισιτήρια εκεί πέρα. Όχι εισιτήρια μάλλον, για προσκλήσεις, για είσοδο. Εισιτήριο ουσιαστικά. Εισιτήριο, ναι. Ένας χαμός. Η κυρία Επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Μια παράσταση η οποία έχει πάρει και παράταση. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Μέχρι το τέλος Απριλίου θα είναι η κυρία Επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Παρασκευή και Σάββατο οι δύο επόμενες παραστάσεις, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, οργανωθείτε 2-2, 4-4, 8-8, όσο μεγαλύτερη είναι η παρέα τόσο το καλύτερα. Και παίρνετε εισιτήρια είτε από τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, είτε από τα καταστήματα public, είτε από το ticketservices.gr. Μπορείτε και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Παρασκευή 5 Απριλίου, Σάββατο 6 Απριλίου, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Σάββατο 20 Απριλίου ή τελευταία. Λοιπόν, η αναδομό είναι μαζί μας. Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά. Περάστε από εκεί να μιλήσετε με τους ανθρώπους στον αναδομό. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, είτε για ολόκληρη την ανακαίνιση του σπιτιού σας, είτε για κάθε χώρο ξεχωριστά, είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο. Πάρα πολλές επιλογές, τα πακέτα και πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες σας θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Πάρτε μία γεύση και μέσα από το αναδομόπαυλανακαίνιση.gr για να δείτε ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και η στοίχημα.gr μαζί μας. Εκεί και αν υπάρχουν επιλογές. 1.38 ΠΑΟΚ αύριο. 4.35 το Χ, 10 το διπλό του Αστέρα Τρίπολης. Ναι, και στο Άκη Λαμία. 1.42 η νίκη της ΑΕΚ, 4.20 το Χ, 9.30 το διπλό της Λαμίας. Με περισσότερα από 340 στοιχήματα, ειδικά και για τον έναν αγώνα και για τον άλλον. Ενώ αγάπη δεν υπάρχει πλέον σε στοίχημα τα στοιχήματα για το Casa de Papel. Βγήκε το τρέιλερ. Ιούλιο, νομίζω βγαίνει. Ιούλιο βγαίνει. Πολύ αργά. Είχε κάποιες πληροφορίες στο τρέιλερ και γι' αυτό νομίζω σταμάτησε και ο στοιχηματισμός.
Συνεχίζει όμως και έχει το στοίχημα Game of Thrones και πολλά ακόμα. Μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή με ένα γρήγορο και ασφαλές πρόγραμμα και ποντάρετε είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, βόλεϊ, hardball, tennis, είτε σε όλα τα αθλήματα που υπάρχουν στον κόσμο και όχι μόνο, πάρα πολλά μακροχρόνια. Όλες οι επιλογές live cash out, 24ωρη τεχνική υποστήριξη από το στοίχημα σε mail και μη mail, είτε με email είτε με live chat. Και φυσικά, όσοι δεν το έχετε κάνει, κατεβάστε το σερί application είτε για κινητό Android είτε για κινητό iOS και με σωστές προβλέψεις και ένα σερί σωστών προβλέψεων μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα από το στοίχημα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Ολύμπερο 107 και 4. Έχετε ακόμα μία ώρα και ένα τέταρτο για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια που δίνουμε για το μάτς της Κυριακής. ΠΑΟ Λαμία στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ΠΑΟ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Θέλω τελικό στο Κατάρ. Το σκέφτομαι από χθες. Πάρε το σόι να ψηφίσει. Με τι θα πάμε, πιστεύεις? Αεροπλάνο, τι θα πάμε. Ναι, εννοώ, θα κλείσουμε ένα αεροπλάνο, πάμε όλοι μαζί. Πώς το θεωρεί, πώς το σκέφτεσαι? Το σκέφτομαι πάρα πολύ απλά. Ότι θα βρούμε τρόπο να πάμε στο Κατάρ. Εσύ θα μείνετε εδώ, βέβαια. Όχι, αυτή εκεί θέλω να καταλήξω. Πώς θα γίνει να πάμε όλοι? Κάνε έναν από ένα ευρώ στο σόι, θα βγει. Βάλε και τα μακρινά ξαδέρφια. Δεν μου άρεσε τώρα αυτό. Αν βάλει 5 ευρώ ανά άτομα, αγάπη, θα πάει όλο το ΠΑΟ 24. Γιατί δεν είσαι, βάλω για εσάς. Για μένα θα βάλω. Για κανέναν άλλον. Συγγνώμη. Να το και το ομαδικό πλέον. Ο καθένας, Συγγνώμη, παιδιά. Κάπου πιο κοντινά δεν μπορούμε, Σταύρο. Το Κατάρ, Κατάρ. Όχι, εγώ θέλω Κατάρ. Εσύ, Κατάρ, Κατάρ. Επειδή ο νόμος και η επεισόδια είναι θανατική ποινή, θέλω να δω τις μαγκές τώρα πώς θα γίνουν. Αγκαλιές, φιλιά. Όμορφες εικόνες στο Κατάρ. Ναι, ναι, ναι. Μαζί οι οπαδοί των δύο ομάδων. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει κανένα οπαδό των δύο ομάδων να πάει εκεί. Πήγαν στην Αστάνα οι δικοί μας. Πιστεύεις δεν θα πάνε στο Κατάρ? Δεν είναι πιο φθηνό το Αστάνα από το Κατάρ? Φθηνό, τι εννοείς? Πιο φθηνό ταξίδι δεν είναι? Ας την πείσω να δούμε ένα αεροπορικό να το λύσετε. Όχι, είναι μισή διαδρομή. Όχι, ρε, εσύ. Σίγουρα πιο ακριβό. Μισή διαδρομή είναι. Η Αστάνα είναι 6 ώρες, το Κατάρ είναι 3,5. Ωραία, δέχομαι να πάω. Μπούργα, κανονικά. Δεν θα πας έτσι, με αυτά μούτρα. Ευκαιρία. Να φύγω. Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Μείνε. Μπούργα, κανονικά. Τι λες, μόνο δεν χρειάζεται. Μπούργα. Καλά, πάρε μας και θα βάλουμε μπούργα. Μπούργα, δούμε και ξανθιά. Ωραία, πάρε μας. Πάρε μας και βάζουμε μπούργα. Εντάξει. Ναι, θα το ζήσω αυτό. Κι εγώ. Αυτή η συζήτηση λένε ότι δεν έχει γίνει, αλλά εμείς θέλουμε να γίνει. Εμείς μιλάμε με φόντο το μέλλον. Ο Στέργιος ψάχνει και στέργιος... Ωραίο το γήπεδο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι 4 ώρες πτήση. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Ένα τσιγάρο δρόμο. Μέχρι να ανέβεις τι γίνεται να γίνει πέρασε το πρώτο 2 ώρα. Μια ταινιούλα μετά μια... Μια ταινιούλα. Μια ταινιούλα ακόμη. Στην Αστάνα δεν τελείωνε. 6 ώρες. 6 ώρες. Αφού είναι 1000 χιλιόμετρα από το Σινικό τείχος. Πού έχετε πάει εσείς? Λέγαμε, μελετούσαμε αν θα πεταχούμε με τα μάξι να δούμε το Σινικό τείχος. Ωραία πράγματα. Ελευθερία Βενιζέλο, είπατε. Θεσσαλονίκη Κατάρ, δύσκολα στα πράγματα. Σε λίγο δεν θα έχει Θεσσαλονίκη Αθήνα. Καλά σου λέει. Έτσι πώ πάει η δουλειά. Έτσι πώ πάμε. Δεν θα μπορούμε να πάμε πουθενά. Ντόχα. Αναχώρηση, λοιπόν, κάτσε να το πούμε. Βάλε 9 Μαΐου. 9 θε αγάπη. Φυσικά, τι αφού 10 θα είναι στην εντεξιότητα. Ναι, 9 λίγο να εγκληματιστούμε κι εμεί με το κλίμα τη Ντόχα. Και 12 επιστροφή. 12 όχι. 11 είναι το κλίμα. Λοιπόν, για να ψάξουμε. Άντε, στεριο βάλτο. Μόνο απευθεία. Δεν έχει απευθείας. Τι απευθείας θέλει ο άνθρωπος. Ρε, πάμε. Βάλτε όλα. Ωραία. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο, να κάνει από τώρα τις κρατήσεις του. Και να τις κρατήσει κανένας για το Κατάρ. Σου λέει, είπαν οι άλλοι στο ΠΑΟ 24. Α, τι τέλεια. Τίποτα. Τζάμπα είναι, αυτό λέω. 368 ευρώ. Τίποτα. Αγάπη, μισό ευρώ το σόι. Μπαμπά, στείλε λεφτά. Αυτό που κάνανε στο Star με την τέτοια. Ωραία, μπαμπά, στείλε λεφτά. Αυτά με μέσω από πού είναι. Κοίταξε, η πιο φθηνή πτήση με μία στάση είναι 13 ώρες. Είναι μόνο 14 βασικά, γιατί είναι 13 ώρες και 50 λεπτά. Ναι, πάμε λίγο παρακάτω. 14 ώρες. Αθήνα, Αμάν. Αμάν Ντόχα. Αμάν Ντόχα. Στο Αμάν 12 ώρες. Ούτε ο Δήμαρχος Αμάν δεν κάθεται. Κατέβα πιο κάτω. Να ζούμε την άλλη. Ναι. Πάλι μία στάση. Αθήνα, Κωνσταντινούπολη. Ω, δέχομαι. Δέχομαι. Ωραίος προορισμός. Ναι, ναι, ναι. Κωνσταντινούπολη Ντόχα. Αυτό είναι ωραίο. Πάλι Κωνσταντινούπολη. Κάνουν καλή δουλειά εκεί, να ξέρετε. Κωνσταντινούπολη είναι τα πάντα. Όχι, αυτό είναι. Μετά έχει μόνο Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Δεν έχει κάτι άλλο. Ναι, η μικρότερη αναμονή που είναι, Στέργιο. Η μικρότερη αναμονή.
Το πρώτο 14 ώρες, πήγαινε παρακάτω. Λοιπόν, 4 ώρες και 35 λεπτά απευθείας Αθήνα Ντόχα. Α, 614. Ένα ευρώ το σούι. Αυτή θα πάρω εγώ. Εγώ παίρνω Κωνσταντινούπολη. Ναι, τη φθηνότερη. Με 15 ώρες. Δεν με χαλάει. Στην Κωνσταντινούπολη 15 ώρες. Ου, τέλεια. Ξέρεις και πότε χάνεις το πλάνο εκεί. Το ξέρω. Να κολλήσει λίγο στην κίνηση. Χάνεις, ναι, γι' αυτό με βάζει τις μαγκές. Και επειδή έχω και πολύ άγχος. Πήγαμε να γίνει κάποιο πραξικόπημα και την ώρα. Άστο. Άστο. Επίσης. Τρεις φορές την εβδομάδα έχει Ντόχα, μας ενημερώνει ο Μανώλης. Είδες άμα πηγαίνεις. Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Βάλω να πούμε και Θεσσαλονίκη πόσο βγαίνει. Βαριέμαι τώρα. Σε βάλουμε σε όμως καταστρέψεις. Θεωρώ ότι δεν θα γίνει τελικός στο Κατάρ. Καλά, εντάξει. Εγώ λέω άλλο θα αυτό. Γίνει. Θέλω να γίνει. Θα κάνω τα πάντα για να γίνει. Άλλο θέλω να γίνει και άλλο θα γίνει. Έχεις κάποια πληροφόρηση. Δήμαρχος Κατάρ. Να ενημερώσει και τον κόσμο. Όχι. Ή όταν γίνει δήμαρχος. Να ετοιμάζεται για Κατάρ. Όχι. Πόσα εστία θα πάρουμε για Κατάρ. 200-250. Και αυτό πολλά είναι. Δεν έχει γίνει καλή κουβέντα επί της ουσίας. Είναι όχι. Μια τιμολογία που όχι, είναι στον αέρα. Όχι. Δεν ισχύει τίποτα. Απλά εμείς μας αρέσει. Εμείς είμαστε υπέρ. Αν το σκεφτούν, είμαστε υπέρ. Έχουμε τις άκρες μας εκεί. Εγώ είμαι κατά. Με την Πούρκα δεν έχει και ρίσκο. Όλες ωραίες. Ναι. Ταξίδι της ζωής. Γιατί να ξαναπάς στο Κατάρ. Πας για ένα τελικό. Ναι, εγώ θέλω να γίνω τελικό στο ΆΚΑ. Αυτό, θέλω να γίνει τελικό. Δεν νομίζω να είμαι. Είμαι ξεκάθαρο. Είσαι ξεκάθαρο, Στέργιο. Αλλά ας δούμε πρώτα το αύριο το παιχνίδι. Ναι. Μετά ας δούμε και τον επαναληπτικό. Και μετά το βλέπουμε. Συμφωνεί, Σταύρο, με το 1.38 του ΠΑΟΚ που δίνει στοίχημα. Αύριο. Αύριο. Ναι. 1.85 κατάκτηση. Θέλω να ξεκινήσει το παιχνίδι για να το παίξω όταν φτάσει 1.50-1.55. Αν ο ΠΑΟΚ δεν σκοράρει, νωρί. 1.42 η ΑΕΚ. Έχω μια φωνή με τη Λαμία. Είναι πολύ ανεβασμένη η Λαμία. Πολύ σφιχτή. Και ψιλοτσουλάει την παλίτσα. Και ξέρεις αυτές τις σειρές. Λαμία ΑΕΚ δεν είναι. ΑΕΚ Λαμία. ΑΕΚ Λαμία είναι. Πρώτο μάτσο. Ξέρεις γίνεται κάμι 0-1 και θέμει το. Το φιλοκάρδι. Το φιλοκάρδι. Τι δίνει το διπλό. 9,5. 9,5. Μπράβο. Μπράβο. Ήρθε και ο Master Chef από τα κουφάλια. Α, ήρθε. Ήρθε, ναι, ναι. Καιρό έχει να μας επισκεφθεί. Καιρό ήρθε, ναι. Σκοτώνεται στη δουλειά. Πιο πολλές φορές από μένα χαίρεται στο ραδιόφωνο. Εντάξει, άρα τα ειδικά στοιχήματα, ο ΑΚΠΟΜ που πρέπει να βάλει ένα γκολ, τι δίνει ο χορηγός μας. Ο ΑΚΠΟΜ. Anytime 1.80. Τίποτα. Πρώτο σκόρερ 3, τελευταίος 3, 2 γκολ και πάνω, 4.85. Είναι κλασικό παιχνίδι μάτος για γκολ. Μάτωσε. Mm-hmm. Για να βρούμε και το Μάτος. Έχει γενέθλια σήμερα ο Μάτος. Χρόνια πολλά στο Μάτος. Να τα ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Μάτος. Άρα, γενέθλια, γκολ. Anytime 8 είναι ο Μάτος. Καλό. Έχουμε μια αποκλειστική είδηση. 18 πρώτο σκορ. Έχουμε μια αποκλειστική είδηση. Τώρα θα την μεταφέρουμε. Ηρακλής Τρίκαλα, Τετάρτη 17 Τετάρτου 2019 στις 4. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Μαζιούκης. Σημαντικό μάτι για τον Ηρακλή. Έχει ελπίδες. Γιατί? Γενικά. Οι ελπίδες είναι να μείνει στη Β' Εθνική αν γίνει η αναδιάρθρωση. Α. Γιατί. Τι θέση. Αν γίνει η αναδιάρθρωση, τώρα είναι ακριβώς τη δέκατη, οριακά. Αλλά. Που σύμφωνα με το πλάνο της αναδιάρθρωσης, μέχρι και ο δέκατος θα παίξει στη Super League 2. Από τη δέκατη θέση και κάτω θα πάνε στην Football League που του χρόνου θα είναι Γ' Εθνική. Συνάδελφος μου έχει στείλει φωτογραφία. Υπάρχει πτήση για το προηγούμενο που λέγαμε. Θεσσαλονίκη Ντόχα απευθείας 4 ώρες και 50 λεπτά που μας έβγαλε 17 ώρες ταξίδι. 455 ευρώ. Κατάλαβες, 2 εκατοστάρια παραπάνω το έβγαλε στα κάρια. Και πενταπλάσιες ώρες. Να σε βάλουμε να κάνουμε μουχαμπέτι εμείς. Φυλακή θα πάμε όλοι μαζί. Θα οργανώσω το ταξίδι. Τι να οργανώσεις, Στέργιο. Άστο, Στέργιο. Ο Στέργιος μας έγινε σε ένα σπίτι. Ωραία. Ναι. Όταν φτάναμε στο δωμάτιο. Δεν είσαι κανένα μήνυμα. Ωραία, καρφώναμε σημαία. Όταν φτάναμε στο δωμάτιο. Ορειβασία, κανένα. Ήταν το σπίτι που βαριώσε να πα στο δωμάτιό σου. Τι να πα στο δωμάτιό μου, ρε. Προτιμούσα να κοιμηθώ στο πάτωμα. Δεν μιλάμε όταν ανεβάσαμε τις βαλίτσες. Που μιλούσε η δύναμη της ψυχής. Ο Στέργιος είναι να σου οργανώσει. Σαν αυτό που οργάνωσα. Μια φορά ασχολήθηκα εγώ στην Αυστρία.
Δεν υπήρχε καλύτερη προετοιμασία. Καλά, άστα, τα καλύτερα τα οργανώνει ο Ατρίδης. Παραδέξτε το. Μίλα για Αυστρία. Ένα άψογο ταξίδι, άψογο ξενοδοχείο. Καλά, ρε παιδιά. Και τελευταία στιγμή, γιατί μας κρέμασε ο ΠΑΟΚ. Έκανε αλλαγή προετοιμασίας με τον θρησκευτικό αυτό φίλο σου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το. Η βίλα θα έλεγα βίλα. Στο Όστεμπεργκ, Σταύρο. Και η θεία μας έρβηρε και με κυνηγούσε στο θάνατο. Όχι, δεν λέω για το Λέομπεν, λέω για το Όστεμπεργκ. Για το Όστεμπεργκ. Αυτή η βίλα που μείναμε το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να ξαναμείνουμε ποτέ σε αυτό. Αξίες. Ή θα πάρει το πιο ψηλό πάτωμα. Το πιο ψηλό πήρα. Έτσι και δεν υπήρχε διαπραγμάτευση. Και 15 μέρες δεν ανέβηκε τη μία φορά πάνω με δύο περιέργεια. Τι είναι, έχει τρία δωμάτια πάνω, έχει τέσσερα. Έχει αρκούδες, δεν έχει. Ούτε μισή φορά ανέβηκε πάνω. Δεν μπορώ να το δω ποτέ, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή σε καφιά να κοιμόταν. Έλα, θα κοιμάμαι σε καφιά. Δεν ανέβηκα ποτέ. Μια χαρά να πατώ στο σπίτι. Δεν βλέπω ποτέ. Θα κανονίσω εγώ φέτος, αφήστε το. Έχουμε και προβλήματα φέτος, θα ξέρεις. Τι προβλήματα έχουμε? Θα στα πω στο διάλειμμα. Ωραία. Μπορεί να μην έρθεις δηλαδή, αυτό εννοώ. Θέλω να συνενώσω φίλο ότι θα έρθω. Σοκαρίστηκε. Συνημερώνω, όχι. Σοκαρίστηκε. Για πρώτη φορά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. 4,5 χιλιάρικα είναι. Βρέστα. Λεφτά έχουμε. Λεφτά έχουμε. Το σόι μου δεν είναι για σένα. Δεν το έχω ανάγκη, αγάπη. Θα βρεις μετά να σου χρωστάμε και χάρη το σόι. Κάνε ψήσε κανένα μπακλαβάκι στα κουφάλια, δεν πα και φύγουμε κάχο λίγο. Ή βάλει τον πατέρα σου αντί να μας δίνει χαρίδε, θα πληρώσει το χαζό να έρθει. Τι ναι. Όταν είσαι χαζό. Άσε να έρθει εγώ, κύριε Στέλνη, θα το αποπίσω. Να αποπίσω. Για να μην κάνουμε την εκπομπή ρωτέων αυτή τη στιγμή, την κρατάω σε ένα επίπεδο. Πιστεύει πραγματικά ότι θα θεί με τη Βασία. Είμαι σίγουρο ότι θα έρθω. Α, καλά. Φίλε. Απλώ μπορεί να έρθω σαν τουρίστα και να κάνω διακοπέ στο πανέμορφο Χόρστ. Βάζει μια άλλη παράμετρο τώρα. Να δώσω κάτι σαν τουρίστα, σαν τέπερε και γενικά. Όχι, φίλε, ανέβαινα και έκανα. Επιτελούσα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ήμουν ο μόνος που έγραφε. Ότι έχει βγει στην Ολλανδία. Αυτό δεν ήταν δικό του. Κακό το χρεώθηκα εγώ. Στην εφημερίδα σου ήταν. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έκανα εγώ το προσέλιδο. Ότι δεν έχει βγει η Ολλανδία. Όπω θα το πει, αδερφέ. Είναι σαν να ενημερώνει κάποιον άλλον ότι η Θεσσαλονίκη έχει θάλασσα μπροστά. Τόσο αυτονόητα. Δεν πήγε το μυαλό μου. Δεν πήγε το μυαλό μου. Απλώς εντάξει. Υπάρχει η άποψη ότι. Η άποψη έχει μείνει σε πολλούς παλιότερους δημοσιογράφους ότι η προετοιμασία είναι ίσον τρέξιμο στο βουνό στο δάσος. Και το τρέξιμο στο δάσος έγινε τρέξιμο στο βουνό. Ναι. Στα βουνά δεν το χρεώθω εγώ. 30 ολιβάντες αυτοκτόνησαν Ολλανδία εκείνη τη μέρα. Εντάξει. Δεν είναι τόσα χρόνια μένουμε εδώ, δεν βρήκαμε ένα βουνό και το βρήκαν οι άλλοι εκεί κάτω. Τι εκτράβηξε κανείς, σε στέριωσε και την πέρα. Δεν περνάει χωρίς να φταίει. Στέριωσε, στηρίζω. Χωρίς να φταίει, αλλά δεν γινόταν, δεν είχαμε άλλον να τα πούμε. Τον στηρίζω, σε στηρίζω. Μετά είδα το ποδοσφαίρι, το κοίταξα 5 φορές για να δω την αλήθεια. Δεν το πίστευα. Εντάξει. Τι ζήσαμε εκείνη τη μέρα. Πώς δεν έμεινα σπίτι. Ούτε προπονήσεις, ούτε. Έχουν γίνει σημαντικά λάθη στον τύπο γενικότερα, αλλά αυτό ήταν μέσα στα 10 καλύτερα πιστεύω. Ήταν μέσα στα 10. Δεν ήταν. Ναι, τελευταία πενταετία ήταν. Ή το Μπίσες Βαράνο Φλουρί. Μπίσβερ Φλουρί. Μπίσβερ Φλουρί. Πάμε. Χορηγή αγάπη, δεν έχουμε πει τίποτα για πάω μία ώρα, αλλά αυτό είναι. Όταν δεν έχουμε θέματα, εμείς δεν βγάζουμε θέματα με το ξύκι. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Τι, το παιχνίδι αυριανό είναι η προπόνηση απόγευμα, είναι 5.30 ώρα. Ναι. Αποστολή. Να πούμε ότι έχουμε σχήμα, δεν υπάρχει γιατί χθες ήταν χαλάρωμα, μισή-μισή. Τι να πεις. Ναι. Αν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πληροφορία από τις σκέψεις του Λουτσέσκου. Το τι σκέφτεται του Λουτσέσκου. Ναι, στο μυαλό του Λουτσέσκου. Στο μυαλό του Λουτσέσκου. Στο μυαλό του Μάρκοβιτς στην ταινία. Θα σας πούμε, λοιπόν μετά το διάλειμμα τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου. Αποκλειστικά πρώτη εδώ. Που ζήτησε διάφορα πράγματα, ναι. Οπότε θα πάμε στο διάλειμμα για να πούμε μετά. Διάλογο και Κυριάκο Μητσοτάκη και Γκασπερίδη. Θα μιλήσουμε για Ντάνι Αλσίνα και τι γίνεται στην επόμενη μέρα. Α, σου πω εγώ για τον Αλσίνα. Έχω να πιάσω μια. Θα κάνω μια επίθεση. Και εγώ έχω να σου πω. Θα κάνω μια επίθεση. Εγώ θα υπερασπιστώ Αλσίνα. Σε κάνει επίθεση, εγώ θα. Ναι. Μετά το διάλειμμα, αφήστε τα όμως να τα πείτε. Ναι. Εγώ δεν κατηγορήσω Αλσίνα, δεν μου έχει κάνει κάτι. Α, νομίζω ότι θα κατηγορήσει Αλσίνα για κάτι. Όχι, δεν θα κατηγορήσω Αλσίνα. Θα κατηγορήσω τη λογική πρόσληψη Αλσίνα. Ναι, εδώ μαζί σου.
Γιατί... Νομίζω ότι θα κατηγορήσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπο είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Ξεκινάμε τα βασικά. Τον έχουμε... γνώρισε? Όχι, αλλά. Τη φωνή την άκουσα. Αλλά δεν θα ξεσκίσει κάποιον. Τη φωνή του δεν την ακούσαμε. Εγώ τον είδα μια φορά. Και μια φορά μάλιστα στην ΚΑΠΑ 19 με τον Τότεναμ είχα τι συνθέσει. Ναι. Και μου λέει τι δω εγώ και μου ψήφισε τι συνθέσει. Πώ τι κράτησε. Άρα την άκουσε τη φωνή του. Όχι, μου κάνει ένα και ένα. Αυτό θα την κίνηση όμω και ένα. Τέλο πάντων. Στο κανάλι του Προέδρου το μόνο που θα μείνει από την παρουσία του Ασίνα είναι τα miles and bonus των ταξιδιών του. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω ένα φίλο στην Ιταλία, έχω ένα φίλο στην Ισπανία, έχω ένα φίλο. Εντάξει. Ο miles and bonus 4 πέρασε. Λάκα, πλάκα, έκατσε 2 χρόνια. Θα αναφερθούμε μετά. 2 ήτανε. Ναι. Πω, πω, Μάιος του 17. Μπράβο, μπράβο, Λούμπο. Πάμε στο διάλειμμα. Ρίτη Καζίνο. Ναι. Ένα χαμό. Στο Ρίτη Καζίνο. Παρασκευή η και Σάββατο. Επιθεώρηση. Πήραν και παράταση. Γιατί τα πάνε πάρα πολύ καλά προφανώς. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Κλείστε κύριο στα εισιτήριά σας. Παρασκευή 5 Απριλίου, Σάββατο 6, οι δύο επόμενες παραστάσεις. 10 παρατέταρτο στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια από το καζίνο όλο το 24ωρο. Ticketservice.gr. Καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Πληροφορίες αν θέλετε. Καλείτε στο 2310-491-291 και θα σας πούν οι άνθρωποι του Ρίτσι Καζίνο και του Θεάτρου Βεργίνα ότι χρειάζεται να μάθετε για να παρακολουθήσετε την κυρία Επιθεώρηση. Είναι προαιρετική η είσοδος στο καζίνο, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, πρέπει απλά να έχετε κλείσει 21 χρόνια ζωής. Τώρα, άμα θέλετε να κάνετε το σπίτι σας καινούριο, είτε συνολικά, είτε κάθε χώρο ξεχωριστά, είτε τον επαγγελματικό σας χώρο, η αναδομό είναι εδώ. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα σας τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα, πολύ καλές τιμές στα πακέτα της αναδομό. anadompavlankens.gr το site για να πάρετε μια γεύση από δουλειές που έχουν γίνει και Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά, τα νέα γραφεία, στοίχημα.gr. Πολλές αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πολλές επιλογές. Δράση υπάρχει και αυτές τις μέρες. Η Premier League έχει, σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Κανονικά αγώνες Premier League. Έχει και στην Γαλλία αγώνες, έχει και στην Ιταλία νομίζω κύπελο. Σήμερα και στην Ελλάδα. Σήμερα έχει Wolves Manchester με μηδενική Γκανιώτα. Ναι. Watford, Fulham. Έχει κανονικά αγώνες και αύριο και μεθαύριο στην, ναι, Premier League. Αλήθεια. Που γίνεται ένας χαμός εκεί κανονικά. Οπότε μπαίνετε στοίχημα.gr από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το σερί, το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι και επιστρέφει, και live casino στη διάθεσή σας όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχετε μία ακόμα ώρα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Λαμία Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη στις 2 παρακάτω. Λοιπόν, αυτά, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα του ΠΑΟΚ 24. Θυμίζω, σε εξέλιξη διαγωνισμός για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Λαμία. Κυριακή απόγευμα στην Τούμπα. FM και ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Ενδεχομένως να δώσουμε και αύριο, αλλά δεν παίρνω όρκο. Σήμερα σίγουρα δίνουμε 5 εισιτήρια για να δείτε δωρεάν το ΠΑΟΚ Λαμία. Άλλη μία γιορτή στο γήπεδο της Τούμπας. Να μπούμε λίγο στο αυριανό μάτς πρώτα. Ναι, να μπούμε στο αυριανό μάτς. 5,5 ώρα η προπόνηση και... σήμερα, η τελευταία. Όσον αφορά στα πρόσωπα, επιστροφή Μπίσεσβαρ. Μπράβο. Ο οποίος έλειπε στην Ξάνθη, αλλά η τιμωρία του τελείωσε και πλέον είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου. Νομίζω θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Νομίζω και επιστροφή Ακπομ στην κορυφή. Από εκεί και πέρα... Ο Καντουρί έχει πάρει πλέον και παιχνίδια, και όχι παιχνίδια, προπονήσεις. Ο Πέλκας έχει παίξει κιόλας στο μάτς, οπότε είναι διαθέσιμη κανονικά. Ο Λιμιός νομίζω θα είναι εκτός πάλι. Ναι. Δεν υπολογίζεται. Οπότε η λογική λέει ότι θα δούμε έναν εκ των Πέλκα και Καντουρί στο σχήμα, κανονικά. Ο Μπίσεσβα στο 10, στο γνωστό του ρόλο. Στη μεσαία γραμμή δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, με Ολιβέιρα και Σάκο. Πέλκα στο 10, Μπίσεσβαρ στα αριστερά. Δεν νομίζω, γιατί ο Μπίσεσβαρ τελευταία όποτε έχει παίξει ήταν στο 10. Βέβαια έλειπε ο Πέλκας. Αλλά λοιπόν, εκεί έχει πει ο Λουτσέσκο ότι λειτουργεί καλά. Και θα δούμε τον Έλκα Ντουρίου ως αλλαγή. Γιατί? Έτσι θεωρώ εγώ. Τι θεωρείς, θα ξαναδούμε τον Ενρίκε? Όχι, όχι ρε. Πέλκα στο 10, αριστερά ο Μπίσεσβαρ. Δεξιά ο Ζαμπά. Αυτό λέει. Κορυφή Ακπομ. Και αλλαγή ο Έλκα Ντουρίου. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω Μπίσεσβαρ στο 10 πάντως. Και Καντουρί α πούμε. Στο κυπέλο χρειάζεται καλύτερη ισορροπία, ο Καντουρί θα ξεκινήσει. Γι' αυτό θα ξεκινήσει την Ξάνθη. Έτσι πιστεύω. Ανάλογα και ποια είναι η κατάστασή του, βέβαια. Εντάξει. Αν είναι καλά, το ζητούμενο νούμερο 1 για τον ΠΑΟΚ είναι να μην φάει γκολ. 100%. Να βάλει 1-2. Ωραία.
Και ας φάει το άγχος μετά η Τρίπολη. Πώς θα κρατήσει το 0 παθητικό στην έδρα της. Ναι. Απέναντι σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Σήμερα θα δούμε τι θα προκύψει από την τελευταία προπόνηση. Ουσιαστικά σήμερα θα δείξει και όλο το πλάνο του. Εμείς μιλάμε με βάση τη λογική αυτή τη στιγμή, γιατί χθες δεν έγινε κάποια δοκιμή ουσιαστική. Οπότε σήμερα το βράδυ νομίζω θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από εκεί. Από την προπόνηση και την αποστολή. Έκανε χθες η κίνηση ο Μαωρίσιο. Ναι, έγινε και αυτό. Είπαμε χθες για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Αρκετές ημέρες που δεν συνηθίζεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά έγινε η εγχείρηση κανονικά. 2 εβδομάδες θα παραμείνει εκεί μέχρι να βγουν και τα ράματα. Και μετά το δεύτερο στάδιο εδώ στην Θεσσαλονίκη για τον Μαωρίσιο. Από την άλλη, ο Γιώργος Παράσκος θα έχει και πάλι στη διάθεσή του Ιγκλέσιας και Κυριακόπουλο, που δεν τους είχε στο πρωτάθλημα λόγω τιμωρίας. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Φερνάντες έχει κάποια προβλήματα. Θα ξεκαθαρίσει μετά το απόγευμα το αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει σήμερα από την Τρίπολη για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω και ειδικά η επιστροφή του Ιγκλέσιας είναι πολύ σημαντική για τον Αστέρα Τρίπολης. Θα δούμε αν θα προφυλάξει κάποιους παίκτες ο Γιώργος Παράσκος, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και ο Αστέρας Τρίπολης με 27, τη στιγμή που ο Πάσης έχει 26, δεν μπορεί να αισθάνεται και πολύ μεγάλη ασφάλεια. Ενδεχομένως να παρατάξει την ενδεκάδα με 2-3 αλλαγές, ενδεχομένως και όχι. Να παρατάξει δηλαδή ό,τι καλύτερο έχει, κρίνοντας ότι από Τετάρτη σε Κυριακή του αρκεί ο χρόνος για να είναι και πάλι η ομάδα του έτοιμη για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Όπως και να έχει το θέμα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει αυτό που έλεγε και ο Σταύρος, ένα καθαρό σκορ, 1-0, 2-0, για να πάει άνετος όσο γίνεται στη ρεβάνς στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο τέλος του μήνα. Μεγάλη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λογικά στις 9.30. Ναι. Γιατί οι ώρες στον πρώτο γύρο είναι 7 και 9.30. Νομίζω ότι το συνδρομητικό θα προτιμήσει να δείξει το ΠΑΟΚ, το Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ παρά το Λαμία ΑΕΚ. Εκτός πια και αν είναι ρευστό το σκορ στο Λαμία ΑΕΚ και έχει πιο ενδιαφέρον ο αγώνας ρεβάνς της Λαμίας με την ΑΕΚ στη Λαμία. Θα τα δούμε, εντάξει, είναι ζήτηματα που δεν είναι και τόσο καλά, έχουμε επίκαιρα. Το σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ να καταφέρει αύριο να πάρει το σκορ που θέλει. Ουσιαστικά να μην δεχτεί γκολ. Πάμε λίγο τώρα σε αυτό που λέγαμε πριν για τον Αλσίνα, γιατί υπήρξε χθες αυτή η εξέλιξη. Ναι. Ο Αλσίνα είδε στον ΠΑΟΚ ως τεχνικός διευθυντής σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ δεν χρειαζόταν τεχνικό διευθυντή ακαδημιών. Να ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ο ΠΑΟΚ σε ακαδημίες είναι top εδώ και χρόνια. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, ο καθένας με τον ρόλο του, άλλος σαν γενικός διευθυντής ακαδημιών, άλλος σαν τεχνικός διευθυντής ακαδημιών, άλλος τέλος πάντων όπως. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Αυτό φαίνεται και στις ομάδες μας. Δεν συμμετείχε ο Αλσίνα 2 χρόνια τώρα πουθενά. Σε κανένα πράγμα. Ήθελε να κάνει κάποια πράγματα, δεν τα έκανε. Όντως ήθελε. Ναι, αλλά δεν τα έκανε. Γιατί δεν υπήρχε απόφαση από πιο ψηλά. Η ουσία είναι ότι ήρθε εδώ πέρα αυτός ο άνθρωπος ως στέλεχος της Μπαρτσελόνα. Παιδιά, το τι είναι στέλεχος της Μπαρτσελόνα και τι όχι, δηλαδή δεν μπορεί γύρω από αυτό να λέμε όλοι ότι πήραμε ένα. Τι έκανε στην Μπαρτσελόνα, ήταν τεχνικός διευθυντής, ήταν κοντά στον τεχνικό διευθυντή, έχει ένα μοτίβο, τι ακριβώς έχει. Αυτά που κορυδεύαμε στον Άρη με τον Μανέλ Φερέρο που έπαιξε όλο στην Μπαρτσελόνα γάμα, ναι, ναι. Και το περνούσαν ότι έπαιξε στην Μπαρτσελόνα και κάτι εξταγήφθηκα, να τα κάνουμε εμείς εδώ. Υπάρχουν ομάδες του ΠΑΟΚ που κέρδισαν την Μπαρτσελόνα. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Στις ακαδημίες εννοώ. Και η πρώτη ομάδα τότε. Μετά φάγαμε 6 βέβαια. Το ξεπερνάμε. Όχι 6. Α, ναι, 6. Αλλά 6. Βάλαμε και ένα. Ναι. Ποιος το βάλε. Καλησπέρα, Θείο. Στο καπνού, Σταύρο. Μείωσες 6-1. Δεν θυμάμαι ακριβώς την είχε μειώσει. Αλλά θυμάμαι ότι είχε πάρει την μπάλα τα δίτια και την πήγε στη σέντρα. Ναι, μήπως δεν το έβαλε αυτό, γιατί θυμάμαι κούδας εγώ ή Σαράφης, κάτι τέτοιο. Όχι, Σταύρο. Μήπως θα κάνει αναζήτηση. Όχι, Σταύρο. Καλησπέρα, Θεία. Ναι. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός ήρθε, πληρώθηκε, δεν ακούμπησε, έφυγε. Μια επιλογή του Λούμπος που προφανώς έψαχνε κάποιον δικό του να είναι μέσα στην ομάδα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Τα στελέχη έρχονται για το κλαμπ. Για το κλαμπ. Το 1-0 είναι αυτό. Συνέχισε, Σταύρο, συνέχισε. Κάνει δουλειά σου. Ναι.
Έφυγε ο άνθρωπος. Δεν θα αντικατασταθεί, για να καταλάβετε πόσο αναγκαία ήταν η θέση. Θα βρεθεί λύση εκ των έσω. Υπάρχουν αρκετά στελέχη που μπορούν να αναλάβουν το συγκεκριμένο κομμάτι. Και πάμε παραπέρα. Οι Ακαδημίες του ΠΑΟΚ δεν έφτασαν τυχαία σε αυτό το επίπεδο. Κάποιοι δούλεψαν κανονικά. Και φαντάζεσαι τώρα εσύ να είσαι στο χωριό σου, να κάνεις μια top δουλειά και να σου φέρνουν κάποιον απ' έξω που δεν ξέρει ότι τα μισά πράγματα από σένα και να σου βάζουν να σε καπελώσει. Στην ομάδα που αγαπάς εσύ. Σκέψου το. Και να δημιουργείται και σε κάποιους εντύπωση την δική του δουλειά. Ναι. Όλη αυτή. Γιατί υπήρχε κόσμος που πίστευε ότι γίνεται έργο και χθες τρόμαξε, ας πούμε, που τελείωσε αυτή τη συνεργασία. Υπήρχαν και τέτοιοι. Ναι. Ναι. Γιατί, ας πούμε, τελειώνει αυτή τη συνεργασία. Ναι. Σε 5-1 έχει μειώσει ο Άγγλος Αναστασιάδης. Σε 5-1. Έδωσε ελπίδες στο 77. Πήρε την πάρα τα δίκτυα. Και την πήγε στο κέντρο. Λάθος. Βάλα και άλλο με τα υπόψη. Ήταν κομβικό το λάθος του θείου. Ωραία, ναι. Αλλά σκόραρε. Ιστορικό γκολ. Είχε συμβόλαιο ο Αλσίνα 1-1-1. Η απόφαση είχε πάρθει εδώ και αρκετές μέρες. Και προκειμένου να μην ενεργοποιηθεί το συν 1 για τρίτη χρονιά, εγκαίρως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε αρχικά στον Ισπανό και μετά στους συνεργάτες που είχε ότι τελειώνει η συνεργασία. Εχθές υπήρχε και ένα meeting το μεσημέρι στην Τούμπα. Ήταν ο Μάριο Μπράγκο. Ήταν ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο Βαγγέλης Πουρλιουτόπουλος, ο Γιάννης Βλάχος, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο Σνάουσνερ από την ΚΑΠΑ 19, ο Αλεξιάδης και ο Χάγκαν από την ΚΑΠΑ 17, ο Βασιλείου από την ΚΑΠΑ 15. Υπήρχαν και άλλοι προπονητές και αναλυτές. Γενικότερα ήταν η πρωτοβουλία του Μπράγκο να τους ενημερώσει για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Να σας πω, Σταύρο και Αγάπη, ότι έχει ήδη πάρει ο Μπράγκο τις εκθέσεις όλων των συνεργατών του για το ποιος πρέπει να είναι. Όχι σε πρόσωπο, τι πρέπει να έχει ο νέος αθλητικός διευθυντής, γιατί θα... Δεν θα προσλάβουν άλλον, σου λέω. Ναι, αυτός που θα κληθεί να πάει τη θέση του, του Αλσίνα, τι πρέπει θέση να έχει. Αλσίνα, που πήγαινε ταξίδια δι' φίλους του, ναι. Όχι την ίδια θέση. Έχει καλυφθεί, ρε αγόρι μου, η θέση του Αλσίνα, την κάνουν άλλοι. Δεν χρειάζεται, αυτά είναι παπάς τώρα. Δηλαδή, άμα εγώ βλέπω τον άλλο ταξίνι, δεν θα κάτσω να κάνω τη δουλειά επειδή πήγα άλλο ταξίνι. Εκείνο το θέμα σου λέω. Γιατί να πάρω ένα στέλεχος που δεν το χρειάζομαι. Για να το παίξω τι, ότι πήρα στέλεχος στην Μπαρτσελόνα. Τέτοια βλαχιά. Γι' αυτό πήρε ο πρόεδρος τον Κωστόπουλο. Στο Όπεν. Να μας ξεφλαχεύσει. Πήγα να δω προχθές λίγο ένα δεκάλεπτο, δεν άντεξα. Το γύρισα. Ναι. Κάνεις και ολικές προσπάθειες. Πολύ μαγιά, πολύ ύφος. Δεν ταιριάζει στην εκπομπή του κανάλι του πρόεδρου μας. Τέτοιες εκπομπές. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια ενημέρωση. Δεν μπήκανε στην κουβέντα για τη νέα χρονιά, παρά μόνο ασχολήθηκαν με την ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 15, που την Πέμπτη δίνει αγώνα η ΚΑΠΑ 15 στη Λαμία, ημιτελικός Final Four με τον Ολυμπιακό. Λογικά η ΚΑΠΑ 15 είναι ένα επίπεδο πάνω από όλες τις ομάδες. Θα έχουμε... Η ΚΑΠΑ 17 μας δεν είναι καλή. Η ΚΑΠΑ 17... Δεν είναι top. Δεν είναι top και ίσως είναι ένα κλικ κάτω από τον Ολυμπιακό που θα αντιμετωπίσει στο Final Four. Ναι. Ίσως. Αλλά σίγουρα δεν είναι καλύτερη του Ολυμπιακού η ΚΑΠΑ 17. Αλλά και εκεί θα υπάρξει προσπάθεια να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν είναι τόσο χειρότερη. Mm-hmm. Αυτά με τις ακαδημίες. Γενικότερα πάντως προκύπτει ότι ο Μπράγκο ασχολείται. Δηλαδή έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις ακαδημίες. Και για την πρώτη ομάδα έχει ξεκάθαρη εικόνα. Καλά, εντάξει. Αν δεν είχε την πρώτη ομάδα, φίλε. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν είχαν γίνει ούτε για την πρώτη ομάδα. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, το θέμα είναι τι θα μπορέσει να κάνει. Κατάλαβες. Εικόνα έχεις. Ωραία. Πρέπει να ψήσεις και τον οργανισμό ότι αυτά που θες να κάνεις είναι τα σωστά. Νομίζω ότι έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πού πάει η ομάδα το καλοκαίρι, τι θα κάνει. Έχουμε πλέον. Ξέρουμε. Περιμένουμε τα συμβόλαια του Βαρέλα και του Σάχοφ. Ο Σάχοφ που ουσιαστικά μένει λόγω του δαμασμού του Μαουρίτσιου, εν τέλει. Αυτό έγινε. Αλλιώς θα ψάχνεις τρεις. Και δεν είσαι για να ψάχνεις τρεις. Θα πας δηλαδή το καλοκαίρι στα παιχνίδια, τρεις θα δούμε και δύο χορεύουμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Τι και πώς. Αλλά οι θέσεις που θα πάρουμε, το τι θα κάνουμε, το τι στοιχεία ψάχνουμε, αριστεροπόδαρος που ψάχνουμε, είναι και αυτό.
υπάρχει πολλή κινητικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Μπράγκο, ενώ έχει πάρει τις αποφάσεις του και τι πρέπει να συμβεί, πρέπει να τα περάσει και πιο πάνω. Στην Ακαδημία τα πράγματα έχουν ρολάρει, ξέρουμε τι και πώς. Ουσιαστικά. Το θέμα των Ακαδημιών, το μεγάλο αγκάθι είναι αυτό, με τη δημιουργία μιας β' ομάδας ή με την εργασία. Αυτό είναι το. Έχουν, συμβαίνουν πράγματα. Υπάρχουν βιντεοανάλυσεις, προπονήσεις πλέον των μικρών ομάδων. Δηλαδή υπάρχουν, μπαίνουν στοιχεία στις Ακαδημίες συνεχώς. Ναι, αλλά όλα αυτά έχουν πάρει τον δρόμο του, αυτό που είπες. Ναι. Το αγκάθι το μεγάλο είναι πότε θα προκύψει μια συνεργασία. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, άρεσε πολύ ο δανεισμός του Λάμπρου στην Ολλανδία. Ψάχνει, ξέρω εγώ, η πλευρά του Τσαούση να πάει σε μια ομάδα στην Ολλανδία. Νορμάλ. Ναι. Ωραία. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιοι θα μείνουν από πρώτη ομάδα. Μιχαηλίδης, Λίρατζης και. Θα είναι κριτηματής. Θα είναι. Μπαλογιάννης. Η Μπαλογιάννης δεν είναι. Πλέον είναι πρώτη ομάδα στην κανονικά. Το θέμα είναι όμως ότι άμα δεν υπάρχει πλάνο ένταξή του στο να πάρει και παιχνίδι ο Μπαλογιάννης, έκανε ένα χρόνο προπονήσεις. Και έπαιζε μόνο με την ΚΑΠΑ 20. Ναι. Έπαιξε μόνο σε Σπάτα. Ναι, εδώ λες όμως ότι άμα φύγει αυτό το πίεση ναι. Του τίτλου και όλα αυτά του πρωταθλήματος μάλλον, λες ότι από το καλοκαίρι θα μπορεί η ομάδα να ρολάρει κανονικά. Ρολάρει. Το προσπέρασε. Ξέρεις ότι κλείνουμε τη σεζόν με 3-0. Στο πρωταθλήμα. Μπλου και εγώ τι λέει. Λαμία Λάρης, Αλφαδιακός. Ο Πασγιάννα δεν μετράει. Τρία, στα τέσσερα. Τρία σε δύο. Okay. Και έχεις χάσει βαθμούς μόνο από τις ομάδες με αλφα. Α, 100 με τους Άρης. Με σφαγή βέβαια. Σφαγή, εντάξει. Έτρωνε 100. Ναι. Έχει άλλη ομάδα από αλφα. Όχι. Όχι. Αστέρας. ΑΕΛ. Α, χαράμε για τον Απόλλωνα. Αρκετά τελικά. Πάταν θέμα. Τελικά είδες Σταύρο. Μπράβο. Καλά που βγάζουμε και καμιά είδηση. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, εγώ πιστεύω ότι άμα φύγει λίγο αυτό, μετά υπάρχει το έδαφος για να μπουν σιγά σιγά τα παιδιά normal. Άμα φύγει λίγο αυτή η πίεση του πρωταθλήματος. Okay. Γιατί μην πεις ότι δεν υπήρχε. Υπήρχε και το ξέρουμε όλοι, εντάξει. Υπήρχε και θα υπάρχει, αλλά λογικά έχεις τέτοιο μεγάλο βαθμό. Υπάρχεις. Αυτά λοιπόν για τον Ντάνιελ Σίνα. Είπε το πείμα. Καλή επιτυχία. δεν νομίζω να πέρασε και άσχημα δύο χρονάκια. Όχι. Ήλιο έχουμε. Όσο ήταν έχουμε. Εδώ όμως. Δεν ήταν και πολύ εδώ. Ναι, το τελευταίο διάστημα δεν ήταν και πολύ εδώ. Είναι η αλήθεια. Δεν τη χάρηκε πολύ την πόλη τελευταία. Τους τελευταίους 4 μήνες, δηλαδή 120 μέρες, ζήτημα να ήταν εδώ τις 20. Τις άλλες 100, Βαρκελόνη, αυτά, εντάξει. Αλλά ισχύει ότι όντως στο ξεκίνημα προσπάθησε να περάσει κάποια πράγματα, κάποιες δικές του ιδέες, κάποια δικιά του φιλοσοφία. Δεν έγινε αυτό. Δεν κατέστη δυνατό για διάφορους λόγους. Και ουσιαστικά κατάλαβε και ο ίδιος το τελευταίο διάστημα ότι ο ρόλος του δεν είναι ουσιαστικός. Και μετά από 2 χρόνια. Σκέψου, Σταύρο, όταν θα γίνεις δήμαρχος, να έχεις τέτοια γραμματέα. Την ξέρω, φίλοι μου είναι. Φίλοι μου είναι. Σκέψου λίγο, έτσι το έχεις σκεφτεί, έτσι, να έχεις κάτι τέτοιες. Φίλοι μου είναι, ναι, ας το γεγονός δεν είναι φίλοι σου. Τέτοια σκέφτεσαι να έχεις. Είναι πολύ καλή κοπέλα στην πληροφορία. Και είναι χρόνια σε αυτή τη θέση. Και τι άπαντε ξεφρενίζουν. Τι τον έχουν πιάσει τώρα και την. Τώρα την ανακάλυψαν. Δεν το λένε για κακό. Τι έγινε viral, λένε. Ναι, γιατί ψιλοξευτηρίζουν σε άλλα, όχι εδώ τώρα. Δεν ξέρω σε άλλα τώρα. Πρώτη φορά τη βλέπω. Μια χαρά είναι το μέλλον. Μην τη δίνει, ρε παιδί μου, αφού δεν είπα ποια είναι. Δεν πειράζει, την κάνουμε διαφήμιση. Πάπα. Ωραία. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι, στο εντάξει, το καταλάβαμε. Ναι. Τέλεια. Ναι. Ωραία. Εντάξει, το εντάξει, Σταύρο, το καταλάβαμε. Φοβερό. Ναι, ωραία. Εντάξει, ωραία. Ο προεκλογικός αγώνας ξεκινάει από τώρα. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος παρατέλει. Τι έχουμε να ζήσουμε, ναι. Και εκείνο που έχει πρόταση. Ναι, αυτό. Θα το πιάσουμε μετά. Αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, εξακολουθείτε να στέλνετε μηνύματα για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία. Ναι, στείλετε αρκετή, αλλά έχετε ακόμα 35 λεπτάκια. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Στείλτε γιατί από Πέμπτη που θα βγουν ξανά στα εκδοτήρια θα έχει ουρές
Και θα παραπονιέστε ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια και πρέπει να περιμένω και όλα αυτά. Δεν θα δίνουμε την Πέμπτη, μάλλον. Ναι, σωστά και αυτό. Δεν θα δίνουμε και ίσως και αύριο δώσουμε. Οπότε στείλτε για να εξασφαλίσετε από τώρα. Και δωρεάν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Είστε σε καζίνο. Ένα χαμό κάθε εβδομάδα. Η κυρία Επιθεώρηση νομίζω ότι έχει εντυπωσιάσει. Παρασκευή και Σάββατο. Πινελόπη Ανασοκούλου, Ζέτα Δούκα, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάγκης Ζελαπόρτας, μουσική, πάρα πολλοί χορευτές. Ένα υπερθέαμα στο Θέατρο Βεργίνα, κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο 20 Απριλίου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει νέα παράταση. Εγώ λέω τα δεδομένα πώς έχουν μέχρι τώρα. Εισιτήρια από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας για να μπείτε στο Θέατρο Βεργίνα. Υπάρχει όριο ηλικίας, είναι τα 21 χρόνια, πρέπει να είστε 21 και πάνω για να μπείτε στο Regency Casino πριν ή μετά την παράσταση και να δοκιμάσετε λίγο την τύχη σας. Θέλεις καινούργια παπουτσιά? Νομίζω πως ναι. Να και σου θα πας. Θες να πας τη μισή μέρα στο τέλος που είναι το καινούργιο κατάστημα και είναι έτσι και το πιο ενημερωμένο νομίζω αυτή τη στιγμή? Πάμε μαζί, θέλω άσπρα αθλητικά. Το καταλάβαμε από τη χθεσινή σου την επιλογή σε εκείνη τη βιτρίνα που κοιτούσαμε. Ναι, θέλω άσπρα αθλητικά. Δεν θα πας εκεί, ρε φίλε, θα πας στα Ναξούς. Προφανώς θα βρεις και καλύτερη ποιότητα και καλύτερη τιμή. Τσιμίσκι μας στο τέλος στο νέο κατάστημα. Πλατεία Αγίας Σοφίας το άλλο, το πιο παλιό νομίζω από όλα. Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος όταν θα πάμε στο Κατάρ. Θα πάμε στο Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πειράζει. Όσοι είναι εκεί από Αθήνα, Ελευθέρως Βενιζέλος υπάρχει κατάστημα. Στόξε όλη την πόλη, όπου και αν είστε, ανατολικά, δυτικά. Πάλι είσαι κοντά σου και στόκο έχεις κοντά σου εσύ. Ναι, δύο κιόλας. Θα έχεις κανονίσει όλα. Ναι. Και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και ανδρική συλλογή και γυναικεία και παιδική και τσάντες και αξεσουάρ, όλα στα NAC. Και φυσικά η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24, έχει δράση σήμερα. Έχει βένθ στην Αναδομό, είπες. Έχουμε... Πάμε. Εμείς θα πάμε. Σε τρώει πάλι. Ιστορικό σε τρώει παντού. Με το νου του. Λοιπόν, έχει μάτς και σήμερα, Premier League και αύριο. Γενικότερα έχει μεσοβδόμαδες ευκαιρίες συστήχημαν εν ώψη ενός καυτού Σαββατοκύριακου. Ναι, έχει πολλές επιλογές. Έχει πάρα πολλές επιλογές, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε πάλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αποκλειστικά εδώ. Ο Στέργιος ψάχνει φθηνές λύσεις για να φτάσει στο τίσσερα. Τον είσαι αγχώσεις. Δηλαδή, του βάλεις προγραμματισμό 2 Απριλίου για Ιούλιο. Εδώ, αγάπη, τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Ναι, αλλά μα αγχώθηκε τώρα 2 Απριλίου. Κανένα άγχος. Πες και εσύ ότι αγχώθηκες, Αριστέργιο. Όχι, όχι. Κανένα άγχος. Εντάξει. Απλά θα έρθει κολυμπώντας. Όχι, κολυμπώντας δεν μπορεί. Ο Ραφαήλ μπορεί να σου οδηγήσει σε πολύ σωστές λύσεις σε τέτοια θέματα. Ο Ραφαήλ με 20 ευρώ πανέλα. Και διαμονή μέσα και φαγητό. Τρία γεύματα. Και κέρματα κιόλας. Όχι. Επίσης, είμαι ένα συνάδελφο που έμενε σε ένα hostel. Πηγαίνοντας για Σουηδία. Μην το κάνεις αυτό. Όχι. Εντάξει, έλεος, απελπισία, μην πες καθόλου. Δεν έγινε και κάτι. Έχω κάτι με τα hostel. Έχω δει κάτι ταινίες και με έχει επηρεάσει λίγο. Υπάρχει και ταινία, η ομώνυμη. Hostel. Ναι, αυτή. Ναι, δηλαδή, και το ένα και το δύο και το τρία. Δεν χρειάζεται να πας τέτοια. Κάτσε εδώ καλύτερα. Δεν είναι. Γυρί να είμαστε. Αυτά λοιπόν, γιατί εδώ προγραμματίζουμε από νωρίς. Κάτι που γίνεται, γιατί έτσι θα γίνει ο Δήμαρχο. Θα προγραμματίσω από νωρίς. Καταλαβες. Θα είναι όλα έτοιμα όταν πρέπει. Ούτε ζυμώσεις, ούτε ξεζυμώσεις, ούτε έτοιμα. Παπ, πάρτα και θα γίνει. Μάλιστα, και να μην αφήνουμε κρεμότητες, λίγο να πεις για την πρόταση στον Κυριάκο. Κυριάκο, πρέπει να πάμε στο καλεσμένο μας. Ναι, έχει κάνει μια, έχει κάνει μια πρόταση στο Κινάλ, το κίνημα αλλαγής, το Πασόκ δηλαδή. Κοινός, ναι. Το σκέφτεται. Αν φύγει, θα πέσει πολύ γέλιο για το ποιο θα τον αντικαταστήσει μετά από 20 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει και ιδιαίτερο ζήλος για τη θέση, παρότι είναι καλοπληρωμένη. Εγώ δεν πάω. Στην αρχή να σου γίνει καμία πρόταση. Θα το σκεφτώ. Να πας. Θα το σκεφτώ. Να πας. Κάνε απόσμα. Θα πας και το σημασία. Αυτό που το πας. Θα πέσει ένα γελάκι, άμα γίνει αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Κυρκίδη, ο οποίος είναι 20 χρόνια στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έχει φάει 14 προέδρους, 4 μεγαλομετόχους. 750.000 άτομα. Τεχνικές ακαδημιών πρέπει να είναι καμιά 12, 13, 30 προπονητές κτλ. Τέλος πάντων, φίλος μας είναι. Άμα κατέβει,
Θα έρθουμε να ψηφίσουμε Πασόκ, ξεκινάω το βασικά, που δεν έχουμε ψηφίσει τα καλά χρόνια που κολομούσαμε. Εγώ δηλαδή, δεν ξέρω εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Όχι, εγώ στα καλά ψήφιζα. Εγώ δεν ψήφιζα. Ναι, οι 750 ψήφοι της αγάπης δεν πήγαν ποτέ στο Πασόκ. Ναι, αλλά Κυρκύρ, στηρίξουμε. Ε, εννοείται. Θα το πεις στην οικογένεια ή θα κάνεις μοχτή. Εννοείται θα πως το πω, δεν εντάξει, θα το πω, αλλά. Δύσκολα, okay, αγάπη, θα περάσουμε δύσκολα. Δεν μπορεί να το πεις. Τέλος πάντων, φίλος μας είναι. Συνεργαστήκαμε 20 χρόνια, αν το αποφασίσει. Ξέρω ότι δεν πιστεύουμε στη φόβη γεννήματα, γελάμε και όλες δικά μου αυτό μαλλί που έχει κάνει το Fantastic Four. Το Fantastic Four. Υπάρχει. Τώρα μου στο μυαλό, είναι στο μονόλογο του Χιού για την Κατσέλη. Τι. Τι, άστο, τι. Το μαλλί, όχι. Το μαλλί που είπες. Θα σου βάλω μετά. Πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη γραμμή τον Νίκο Παπαδόπουλο, γιο του Δημοκράτη Παπαδόπουλου. Α, τον Νίκο έχουμε. Νίκο. Προπονητής. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Πρέπει να βάλω ακουστικά, φίλε, να σε ακούσω λίγο. Περίμενε. Περίμενε. Μέχρι να βάλει τα ακουστικά από ο Σταύρος. Να πούμε χθες ότι η ομάδα των Κορασίδων κατέκτησε με πανηγυρικό τρόπο το πρωτάθλημα ΕΚΑΣ. Και θα εκπροσωπήσουν. ΕΚΑΣ ή έχει και ένα θήτα μετά. ΕΚΑΣ τύπα, Σταύρο. Ναι, θα εκπροσωπήσουν την πόλη και τον σύλλογο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μακάρι να έχουν και εκεί ανάλογη επιτυχία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, παίκτης του ΠΑΟΚ στο παιδικό, στο εφηβικό, δεν ήταν και αρχηγός. Και όχι, στο εφηβικό ήταν και αρχηγός. Εκεί με τον φίλο του, τον Εύρη εκεί πέρα. Νίκο, και τι γίνεται. Τον είχα και προπονητή τον έπαιρνε. Τραγική στιγμή πρέπει να ήταν και την καριέρα σου εκείνη. Ναι, πρέπει να ήταν από τις τραγικές. Ναι. Αυτό που θα το ξαναζήσουμε λίγο, σαν δίδυμο να είστε. Να ξαναζήσουμε, να είμαστε δίδυμο. Τώρα πια εγώ παίκτης δύσκολο να ξαναζήσουμε. Ναι, άλλο λέω, σαν προπονητικό. Πότε δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή. Ναι, θα ήθελα να το πω. Εγώ σαν φίλος του ΠΑΟΚ που έχω εικόνα περί τίνος πρόκειται, ναι, το δίδυμο, θα ήθελα να το δω. Κατάλαβες. Θα γελάσει πολλοί κόσμοι με αυτό. Ναι, μα μπορεί να έρχομαι μόνο γι' αυτό. Είμαι σίγουρος. Και ξέρεις ποια παρέα θα μαζευτεί εκεί από πίσω από τον πάγκο. Άστας. Ναι. Δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα, όχι. Δεν χρειάζεται. Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως κάνω μια έκκληση δημόσια και αν δεν υπάρχουν λεφτά στον ΑΣ, μπορούμε να τσοντάρουμε εμείς για να γίνει. Ο Στέργιος. Εδώ αριστερά. Σταυρό, όταν θα κατέβεις για δήμαρχος, ναι, να με έχεις τα υπόψη. Εννοείται ότι σε έχω στα υπόψη. Σε σένα θα έρχομαι να τρώω. Ακριβώς, ωραία. Νίκο, τι γίνεται εκεί πέρα με τις ακαδημίες, για πες μας, τι κάνουν τα κορίτσια. Εντάξει, κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια. Θεωρώ ότι την τελευταία δεκαετία είμαστε πρωταγωνιστούμε σε όλα τα τμήματα υποδομής. Κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φέτος στο γυναικείο να παίζουν πολλές μικρές αθλητρίες. Η ομάδα είναι δεύτερη στην Ελλάδα στην στιγμή. Να είναι μέσα στους στόχους της. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Θέλουμε φέτος να ξαναδιεκδικήσουμε το Πανελλήνιο. Έχουμε 3 χρόνια να κατακτήσουμε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και σε Κορασίδες και σε Νέανδες. Και θέλουμε ένα από τα στόχους μας να κατακτήσουμε τουλάχιστον ένα από τα δύο. Τι... Αν μπορούμε και τα δύο, φυσικά τα δύο. Ποιοι είναι δυνατοί στις Κορασίδες, ο Ολυμπιακός? Όχι, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει σε αυτήν την υπομονή. Πάει, αγοράζει απλά κατευθείαν στις μεγάλες και τελειώνει το παραμύθι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ο Πρωτέας Βούλας έχει παράδοση, ο Παναθηναϊκός έχει παράδοση. Ναι. Τώρα ο τα Final Four που είναι. Ποιοι παίζουν? Δεν έχει βγει ακόμα το Κορασίδων, γιατί για ακόμα μια φορά η ΕΚΑΣ έκανε το εκπληκτικό, έκανε 3 μήνες νωρίτερα τους τελικούς. Το Πανελλήνιο είναι τέλη Ιουνίου, αρχή Ιουλίου. Να δω πώς θα βρούμε φιλικά να κάνουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα. Εγώ μπορώ να έρθω να παίξω λίγο αντίπαλος. Εντάξει, Σταύρο, να ματσάρω. Να ματσάρω. Ωραία λοιπόν, αυτά είναι τα καλά. Πώς ήταν, Νίκο, το επίπεδο στο φετινό πρωτάθλημα, η κατά ανταγωνισμό ή... Χάσαμε ουσιαστικά ένα μάτι φέτος στο πρωτάθλημα, αυτό από το Ματουλίδη στην αρχή της περίοδου, αλλά είχαμε αρκετές απώλειες όταν χάσαμε το παιχνίδι. Ήταν σίγουρα διαφορετικό το παιχνίδι το χθεσινό και είχαμε πάρα πολύ εμπειρία, δηλαδή έχουμε παίκτες που έχουν πολύ εμπειρία, έχουν ξαναπαίξει σε Final Four και παίκτες του Ματουλίδη και των άλλων ομάδων. Δεν έχουν καθόλου εμπειρία, δηλαδή δεν έχουν ξαναπαίξει τελικό για να ξέρουν πώς είναι ο τελικός. Γι' αυτό είναι αυτό η διαφορά στο Final Four. Και κερδίζουμε μεγάλες διαφορές. Αυτό με τον Άρη που ήταν double score ήταν Final Four. Αυτό με τον Άρη ήταν double score. Έχει γίνει και ένα νομίζω μεγαλύτερο πέρσι. Κύλησε κοντά στους 65-70. 70, δεν σταματήσανε. Έτσι θα μαθαίνετε τα κορίτσια. Κάνουμε fair play. Ναι. Που ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Νίκο, είδα, έριξα μια ματιά εκεί πέρα. Σε ένα post σου.
Δεν το περίμενα, ναι, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Αλλά κατεβαίνεις και εσύ στα εκλογικά δρόμενα της πόλης μας. Εντάξει, ακριβώς, με ευνηδίασες. Ξεσταύρω ότι οι κινήσεις μου είναι πάντα εντυπωσιακές. Ναι, πραγματικά, ρε φίλε. Δηλαδή, ήμασταν, τρώγαμε στο μαγαζί και μετά δύο εβδομάδες είδα κατεβαίνεις. Λέω, τι γίνεται. Αυτό πως δεν το ξέρα. Δεν πειράζει, το έμαθα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν κατεβαίνεις με τη Νέα Δημοκρατία που θα σε κυνηγούσαμε στο θάνατο. Καταλαβαίνεις μερικά πράγματα στη ζωή, είναι μαθηματικά. Είσαι με τον Γιώργο τον Ορφανό. Πώς προέκυψε αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία προέκυψε καθαρά λόγω ΠΑΟΚ. Ναι. Αν θεωρώ ότι αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, και εγώ δεν θα ασχολούμουν. Και τώρα να σου πω την αλήθεια που έχω μπει και έχω τρέξει λίγο αρκετά, αρχίζει έχει πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο. Γιατί όντως πραγματικά για αυτό που ζούμε, εγώ ειδικά που στο κέντρο ζω πάρα πολύ, περνάω πολλές ώρες τη μέρα, χρειάζεται μια αλλαγή. Θεωρώ ότι αν λίγο εμείς οι νεολαία, αυτοί που έχουμε μικρή ασχοληθούμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχει αρκετούς στο Μισοδήμος, κατά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο το καράβι. Έχει απλή αναλογική πλέον που είναι μια κατάσταση που θα τη ζήσουμε για πρώτη φορά, γιατί κατά τα ψέματα από όλους συνδυασμούς θα υπάρχουν σύμβουλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς στοχεύεις να κινηθείς, τι πιστεύεις για την δική σου υποψηφιότητα και τι πιστεύεις ότι θα κάνει και το σχήμα του Γιώργου του Ορφανού? Δεν ξέρω, εγώ είμαι τσάγκης όπως και αυτό που λέω και το χωρίς και το κοιτάμε βήμα-βήμα. Πρώτος στόχος είναι να είμαστε στη δεύτερη Κυριακή, ναι, και από εκεί και πέρα στη δεύτερη Κυριακή να κερδίσουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Εγώ εκεί που σκοπεύω είναι καθαρά το θέμα του ΑΟΚ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει από κάποιους συμπολίτες να με δει κάποιος, αλλά καθαρά μόνο σε θέμα του ΑΟΚ. Ο Δημοκράτης βοηθάει λίγο ή είναι εκτός... Είναι ο στρατηγός του αγώνα. αυτός κάνει το κουμάντο. Ωραία. Τον έχουμε βγάλει μπροστινό και από πίσω εμείς κάνουμε τις δουλειές, ξέρεις. Ξέρω, εννοείται. Έμπειρος, δε φίλε. Παλιό Πασόκ. Εντάξει, μερικά πράγματα στη ζωή. Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να φέρεται μπροστινός και κάποιος να τους πρέπει να είναι... Ωραία. Νίκο, καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο δεύτερο γύρο θα πάει, νομίζω, ο Γιώργος Ορφανός. Αυτό δείχνουν τέλος πάντων οι μετρήσεις. Και όποιος πάει στο δεύτερο, πλην αυτού που δεν πρέπει, θα βγει κιόλας. Αυτή είναι η αίσθηση. Ναι. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή, θα έρθεις και έχεις υποσχεθεί μια παρουσία, Ναι, την Παρασκευή. Ναι, έχεις υποσχεθεί μια παρουσία. Τότε εντάξει. Ναι. Εννοείται ότι θα γίνει αυτό. Ναι, γιατί. Εντάξει, για μπάσκετ θα μιλήσουμε. Καθαρά και μόνο για μπάσκετ. Ναι, γιατί έχω τον Άμπαλο, τον Καρδιτσιώτη μαζί μου. Θα μπορέσω να βγάλω μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα θέλω στον αέρα. Ναι, άμα είναι αυτή, φαντάζομαι, ναι. Αυτή είναι, ναι, ωραία. Μέσα. Ναι. Μέσα, ωραία. Να το κάνουμε. Θα μας παίξουν τώρα τα πρωινάδικα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, Νίκο. Πρώτα στις εκλογές, γιατί όπως μας είπες, Ιούνιο-Ιούλιο θα είναι η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Άρα χρονικά προηγούνται οι εκλογές. Ναι. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Πώς το κάνατε, καπέτα, όμως. Και καλή επιτυχία όταν έρθει η ώρα. Καλή υπομονή βασικά μέχρι να έρθει η ώρα να διεκδικήσετε και μια διάκριση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Νομίζω αυτή η ομάδα έχει το ταλέντο και είναι αυτό που είπες, γίνεται στο γυναικείο τμήμα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και στην πρώτη ομάδα που φαίνεται και στις ακαδημίες που και αυτό φαίνεται βάσει των διακρίσεων που έχουν και οι Κορασίδες και οι Νεάνιδες, γενικότερα όλα τα κορίτσια του συλλόγου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και το πουλί μας ένα πόντο έβαλε τις πλάτες. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε, να το πιούμε το πικρό ποτήρι. Σου απάντησε στο μήνυμα. Ναι, ναι, εντάξει, κατανοητό. Ευχαριστούμε, Νίκο. Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, πάνω απ' όλα φίλος, ξεκινάμε τα βασικά. Παιδί της οικογένειας του ΠΑΟΚ, γιος του Δημοκράτη Παπαδόπουλου, χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, χρόνια και στο παλατάκι όλες τις ώρες να δουλεύει, χρόνια στη Καρκινική, στο κλάμπινγκ, μας έχει βοηθήσει. Τι ήσασταν στο σχολείο? Όχι, με περνάει 3-4 χρόνια, αλλά είμαστε στο σχολείο. Επίσης τον Ευρυπίδη, τον είχα σε κάποια φάση εγώ γυμναστή στο σχολείο. Τον έβρισε στο Φρυγανιώτη, ναι, ήσουν, ναι, όχι. Όχι στο Φρυγανιώτη, αλλά στο τέλειο. Ήταν εκεί σε κάποια φάση. Στο Φρυγανιώτη είναι τώρα. Δεν ξέρω. Ξέρεις και τον έβρισε, δηλαδή. Προφανώς. Εξηγούνται όλα τα κουσούρια σου τώρα. Είχες και τον Νίκο και τον Εύρη. Τον Νίκο τον είχα 6, ήταν στο σχολείο. Στο σχολείο, είχε την άβρα του απλά. Την άβρα του, μπράβο, όπως το είπες. Βρήκα και το δελτίο του προχθές. Για το ΠΑΟΚ 24. Το βρήκε. Σε ηλικία
Αν βρει το δελτίο τη αγάπη, θα αποθεωθεί και θα δει. Ταλεντάκι η αγάπη. Στο τέννη. Έχω ένα γνωστό εκεί στην Ομοσπονδία. Για να υπάρχει. Τι μαγουλάκι έχει ο Νίκο Μικρό. Σε ηλικία 5 ετών. Και το μαλλί, ναι. Σωματείο ΠΑΟΚ. Δυνατό. Εντάξει. Δεν θυμόμαι ότι είχε γράψει και συμμετοχή στο ανδρικό, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Με καλαφατάκι. Ναι. Γελάει ο κόσμος, αλλά ναι. Γελάει ο κόσμος. Εντάξει, προφανώς για να φτάσει, ρε φίλε, μέχρι το, καλώς ήταν, μέχρι το ανδρικό. Εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει. Να έρθανα εγώ ή εσύ. Εσά σα φάγανε τραυματισμοί στο γόνατο μας και στου κυριακού. Εγώ στο. Στο... Ναι, 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 παντού καιρού. Ναι. Στο νόμο είχαν τραυματισμό εγώ. Στον νόμο, ναι. Τι, εκεί πάνω στο πιτόκιο, όπως έκοφε στο γύρο. Εσύ Σταύρο Κυλιακούς κάτι. Εγώ δεν είχα τραυματισμούς, έχουν κουπρόσκυλο. Α, νόμιζα και 15 χρόνια ο προπονητής μου να έπαιζε 11 η ώρα, 6 η ώρα σε κλαμπ. Αν πάμε Σταύρο για μπάσκετ και ο αγώνας αυτός ολοκληρωθεί, αποτυπωθεί σε βίντεο, ναι. Δεν θα βγεις από το σπίτι για τις επόμενες 10 μέρες. Χάζω, είσαι. Εδώ το είδαμε στο ποδόσφαιρο. Είδαμε μέσα στο ποδόσφαιρο. Καλά, και εσένα έδωσε το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν μπορώ να πω το ποδόσφαιρο. Είδαμε το βιντεάκι εκεί, είναι τώρα. Ναι. Είχαμε να παίξουμε 3 χρόνια, αγάπη. Δεν μπορώ. Παίξαμε μια φορά. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για ποδόσφαιρο. Είχε παλιά ψαράκι. Εκείνη ήταν. Ναι. Είχε κάτι κολοφάλσε η μπάλα. Αλλά αν θέλει να βρουν αγώνα μπάσκετ, τώρα που ανήκει ο καιρό. Τι γίνεται. Εγώ είμαι μέσα. Μπάσκετ. Μπάσκετ. Στέργιο, ούτε θα με περάσει. Θα σου πάρω το κεφάλι. Δεν θα βγει 10 μέρε από το σπίτι. Στο υπόσχομαι εγώ. Συγγνώμη, σα το λέω, αλλά στο μπάσκετ νομίζω. Αυτό θα καλέσουμε τον Γιαννούλη, γιατί θα πάμε έτσι κι αλλιώς για μπάσκετ και θα πάμε με τους αντίπαλους. Και αυτό γίνεται εσύ μέσα, αλλά θέλω εσένα να κάνουμε ένα μονό. Εμείς θα παίξουμε. Τι μονό, ρε, τι είναι το μπάσκετ, θα παίξουμε μονό. Ωραία. Ομαδικό και... άθλημα είναι. Εντάξει. Τι μονό. Ποια άλλη θα είναι. Ε? Ποια άλλη θα είναι. Γιαννούλη, θα κάνουμε Ρέλεβιτς, Κολτεμπέλ. Ναι, έγινε. Εγώ Γιαννούλη, εσύ είμαι Τζορτίδη. Σου δίνεις αλτίδι. Φωνάξε και τον Kobe Bryant, δεν έχει να κάνει τώρα, που έχει σταματήσει. Ναι, ναι, ο Χρήστος έχει 100%. Με βάλεις 2 και μπήκαν και τα 2, μετά δεν χαλάει το ποσοστό. Μένει. Μου λέει, πριν που με εκπομπή, στα 10 λέει τρίποντα, βάζω τα και προλαβαίνω και το λέω 7. Μου λέει 7, ναι. Λέω, αριθμός ψεύτη. Φορούσε μπλούζα με το 7 σήμερα. Γεννήθηκε 7-7-77. Και γεννήθηκε 7-7-77. Δεν υπάρχει. Δεν το ξέρετε. Όχι, δεν το θυμόμουν αυτό. 7-7-77. Τώρα εξηγούνται πολλά. Ο άνθρωπος που έγραψε πριν 10 μέρες. Επικό. Το ΠΟΚ δημιουργήθηκε. Α, ναι, ναι, για να μην το πει στον Άρη. Δηλαδή. Είναι μαζεμένοι εκεί σε κάτι στοέ στην Ομόνια όλοι όσοι δημιούργησαν το ΠΟΚ, αναστήθηκαν. Γελάνε και ξαναπεθαίνουν τώρα αύριο μεθαύριο. Ήταν όντως σημαντική αποκάλυψη, δεν είχε αναγραφεί ποτέ. Δεν είχε υποθεί ποτέ. Ναι, ναι, υπόθηκε. Το μάθαμε πριν από 10 μέρες. Ήταν ο ορισμός του σοκ πρώτη εδώ και τέτοια. Αποκαλύπτω και όλα αυτά. Αν κάνουμε μια ταινία, Σταύρο, έτσι πήρε ο Άρης το πρωτάθλημα του 32. Ναι. Έτσι μπήκα τα γκολ και τα κάνουμε αναπαράσταση, θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Δεν έχουν εικόνα, δεν έχουν εικόνα οι άνθρωποι. Με σουτ, με κεφαλιά, τίποτα. Και είναι και 4 παιχνίδια εύκολα και μικρού μήκους. Το 46 δεν παίζει, δεν παίζει κανείς, μόνοι τους παίζανε. Πόσο έκανα τα παιχνίδια. Καψάξτε αυτό που τα κάνεις καλά. Σε ένα πρωτάθλημα νομίζω ότι ήταν 3 ομάδες το πρώτο. Ναι. Ούτε καν 4. Δηλαδή τι έχει και ρεπό. Φοβερά σκηνικά. Άμα έχεις πρόγραμμα όλα γίνονται. Σε μένα τα έδωσα τις εκλογές πριν από τώρα. Καλά, ναι, εσύ με το μυαλό σου έχεις πάρει τις εκλογές, έχεις βγει δήμαρχος, όλα. Μια χαρά. Θα κάνουμε την κλήρωση. Να κάνετε την κλήρωση. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλο για τα. Κουραστήκατε. Παιδιά, και εγώ είμαι μέσα για μπάσκετ. Νίκος από Ασβεστοχώρη. Όχι ο δικός μας. Λοιπόν, αγάπη, θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 19. 2. Mm-hmm. 7. Ναι. 10. Mm-hmm. 16. 16. 19. 19, ωραία. Εντάξει, 5 είπα. Ωραία. Mm-hmm. Όλα καλά. Λοιπόν, μέχρι να βρεις εσύ ποιοι είναι τυχεροί για τα εισιτήρια, μαζί μας είναι και σήμερα τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Νέο κατάστημα της Μισκή Μεροσοτέλους είναι στη διάθεσή σας πλέον, με πάρα πολλές επιλογές για ανδρικά παπούτσια, γυναικεία, παιδικά, αξεσουάρ, τσάντες, πάρα πολλά, όλα εκεί στα NAC. Πλατεία Αγία Σοφία στο παράδεισο και κατάστημα, Mediterranean Cosmos, Ελευθέρω Βενιζέλο γύρω ταξιδεύουν και πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά ή στο κέντρο. Η στοίχημα.gr ήταν μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Είπαμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο έχει και Premier League μέσα στα υπόλοιπα. Έχει φυσικά το κύπελο. Έχει νομίζω και Γαλλία από ό,τι είδα κάτι και Ισπανία. Αν θυμάμαι καλά. Έχει γενικότερα επιλογές και μπάσκετ και βόλεϊ και τένις στη διάθεσή σας. Το live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας και το σερί
το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι και επιστρέφει και πάλι με πάρα πολλές εκεί και επιλογές για να κερδίσετε. Έχουμε τους τυχερούς. Λοιπόν, τα 5 εισιτήρια που θα δώσουμε σήμερα, μάλλον και αύριο, για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λαμία. Κυριακή, γήπεδο Τούμπας. Πρώτο τελευταίο μας, προωθούμε τους αγαπή, στην Τούμπα. Πλάκα, πλάκα, ναι. Πρώτο τελευταίο. Ναι, πρώτο τελευταίο. Λοιπόν, πρώτο εισιτήριο, Χονδρουδάκης Μιχάλης. Το κινητό τελειώνει σε 6.43. Δεύτερο εισιτήριο, Στεφανίδης Μωυσής. Το κινητό σε 8.33. Τρίτο εισιτήριο, Θόδωρος Πεκιαρίδης. Το κινητό σε 6.62. Τέταρτο εισιτήριο, Παπαϊωάννου Γιώργος, τελειώνει σε 0.07. Μισό λεπτό, γιατί κάνει και μία ανανέωση. Και τελευταίο, Λευτέρης Δημητρίου, το κινητό σε 9.80. Αυτοί είναι οι 5 νικητές. Θα ενημερωθείτε στα επόμενα λεπτά από τη Μαριλής για το πώς θα παραλάβετε τα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λαμία Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Σε 7.30. Ναι, 7.30. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μένετε συντονισμένοι γενικότερα στο ΠΑΟΚ 24, γιατί είπαμε οι προπονήσεις και του ΠΑΟΚ και του Αστέρα είναι το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ στις 5.30. Οπότε θα έχουμε και αποστολή και πληροφορίες από την δοκιμή του Λουτσέσκου, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή τη φορά το σχήμα για το αυριανό παιχνίδι. Σημαντικό παιχνίδι και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει και ένα μικρό φρεσκάρισμα με αυτά που λέγαμε πριν. Ναι. Οπότε στο ΠΑΟΚ 24 όλο το ρεπορτάζ το απόγευμα και από τις δύο ομάδες. Όσοι κινήσετε τώρα στο κέντρο ή θα κινήσετε το απόγευμα μέχρι το βράδυ και πεινάτε το Θεϊκό Πιστοπολείο Αγγελάκη 10 ακριβώς στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι η καλύτερη λύση. Μεγάλες μερίδες, πρώτη ποιότητα υλικά, άψογη εξυπηρέτηση, άψογος χώρος και εντός του καταστήματος και έξω στα τραπεζάκια, επί της Αγγελάκη φυσικά, κοντά στο ύψος του Αλεξάνδρου Βόλου. Ή αν είστε σπίτι και πεινάτε, σας εξυπηρετεί το Θεϊκό από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, στο 2310-221-321, είτε μένετε στο κέντρο, είτε μένετε ανατολικά έως και την Τούμπα, είτε δυτικά έως το σταθμό του ΟΣΕ, το Θεϊκό θα σας εξυπηρετήσει και γρήγορα και θα σας φέρει αυτό που θέλετε. Θα σας φέρει με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο, δωρεάν όλες οι αλυφές και το μεγάλο ατού του Θεϊκών, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Θεϊκών Πιστοπολίων, Αγγελάκη 10 και 2310-221-321. Αυτά από εμάς για σήμερα. Μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση του Μπάρι Πρες. Θα είναι μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 3 ο Σταύρος Κόλκας, ο Ντόνι Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας, ο Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.